Για χαρά. Και μου γράφει κάποιος, ρε Γιώργιο Κόρο, ήταν ο Μιλιβόγεβης 16 εκατομμύρια να μην τα πάρει και να πάει στην Κρυσταλ Πάλας. Σιγά ρε, μην πήρε ο Μιλιβόγεβης 16 εκατομμύρια. Ο Μαρινάκης θα πήρε αυτά. Ποιος Μιλιβόγεβης, πλάκα κάνουμε τώρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργη. Ωπ, καλησπέρα. Σιδερένιος. Σε ευχαριστώ πολύ ρε. Και να σε καλά να θυμάσαι τον Τασούλη μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν Γιώργη, καλησπέρα και στο Πιλ, στον Αλτζαζίρα, στον Θοδωρή, στον κύριο καθηγητή, σε όλη την παλιοπαρέα εκεί και σε όλους τους φίλους που ακούν την εκπομπή μας. Έχω να πω το εξής Γιώργα ρε. Για να δεις ότι ο Ολυμπιακός γενικότερα ήλεγχε και κατά κάποιο τρόπο ελέγχει παλαιότερα την ΕΠΟ ή το σύνδεσμο ποδοσφαιριστών, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το παλικάρι έκανε μεταγραφή στο πρωτάθλημα Αγγλίας 16 εκατομμυρίων ευρώ για την ομάδα βέβαια όπως είπες, και δεν ήταν αυτός ο καλύτερος ξένος στην περσινή σεζόν, γιατί και φέτος έως τώρα μακράν ο καλύτερος του πρωταθλήματος, έτσι, ή ο καλύτερος με στην καλύτερη δεκάδα εν πάση περιπτώσει του περσινού πρωταθλήματος, γιατί από πέρυσι κάνει πολύ πολύ καλή. Ναι, και όμως ο Ψαπ έβγαλε μέσα στην δεκάδα για αμυντικό χαφ το Ζέκα. Το Ζέκα, αν είναι δυνατόν. Και κατάλαβες τι θέλω να πω Γιώργο. Επειδή ο Ολυμπιακός τα ελέγχει όλα. Όμως οι απαντήσεις Γιώργο μου δίνονται στην ουσία, συγγνώμη που σε διακόψα, τσάκοψα, δίνονται στους θωμαίδιδες, στους ασβεστάδες και στα παπαγαλάκια όλα. Μέσω αυτών, να, δεν πηζήτησε καμιά ομάδα το Ζέκα. Ή δεν πήρε καμιά ομάδα και πολεμάνε μας τον κάνουν και μην τον χάσουμε Μιχαήλ Σιβενετιά Βελόνι για την εθνική. Εγώ άλλο έχω να πω, άκουσε με, άλλο έχω να πω. Ναι. Σίγουρα από τα αμυντικά χαφ που έχει ο Ολυμπιακός, ο Μιλιβόγεβης ξεχωρίζει. Φεύγει. Και με τι μένει ο Ολυμπιακός από αμυντικά χαφ, μισό λεπτό, με ναι, τον Καμπιάσο που δεν μπορεί να αντέξει. Ναι. Πια, και με ένα Ρωμάο και με τον Μπουχαλάκη. Μισό λεπτό. Ή Μάρτον. Όχι, ή Μάρτον θα πω εγώ. Ο Ρωμαό, Γιώργη μου, είναι τουλάχιστον 5 χρόνια στο πρωτάθλημα Γαλλίας αναντικατάστατος. Ναι, και τι σου έχει δείξει μέχρι τώρα εδώ. Κάτσε να τον δούμε. Το είδαμε στην τρία μας που έπαιξε. Γιώργη, το Ρωμαό, όταν τον επήραμε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον επήραμε. Α, για να παίξει τρία μας. Για να παίξει, όχι, για να παίξει στη θέση του Μιλιβόγεβιτς. Όμως, δεν ξέρουμε φυσικά αν θα βγει, αλλά αν δεις, για χτύπα να δεις τι συμμετοχές έχει το παλικάρι στο πρωτάθλημα. Ναι, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει αυτά. Όχι Μολδαβίας. Τα έχουμε πει αυτά. Όμως από την ημέρα που έρχεται στον Ολυμπιακό δεν είχε δείξει τίποτα απολύτως. Δεν έπαιξε καλός ή κακός. Κάτσε να δούμε, μην βιάζεσαι. Εγώ θέλω να πω Γιώργο μου το εξής. Ότι ο Μιλιβόγεβιτς είναι μακράν έτοιμο τόσο το καλύτερο αμυντικό χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα την τελευταία τριετία. Όχι. Με διαφορά από το δεύτερο. Πολύ καλύτερο από τον Μιλιβόγεβιτς και μεγαλύτερο ταλέντο είναι ο Σιώπης. Μην ψάχνει να βρει. Ναι, όμως άλλο ένα. Τον έχει δει το Σιώπη. Τώρα έχω δει άλλο όμως Πανιόνιος, κάτσα, ας πω. Άλλο, ναι, εντάξει, κι άλλο Ρεάλ κι άλλο Χάρτς. Μα αυτό λέω, μα δεν τον είδαμε στον Ολυμπιακό το Σιώπη, κάτσε να τον δούμε. Όμως, δεν αποφεύγεις να συμφωνήσεις, που πρέπει να συμφωνήσεις, ότι με διαφορά ο Μιλιβόγεβιτς τα τρία τελευταία χρόνια είναι μακράν το καλύτερο αμυντικό χάφ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και όπως είδες, ο άνθρωπος έκανε μεταγραφή και δεν τον έβγαλε, δεν τον είχαν στην 11, είχαν τον 10. Ρε το Ζέκα ρε. Τώρα εδώ θα πω εγώ ρε εσύ ή Μαρτώ. Μα δεν είναι μόνο το θέμα του Ζέκα. Έχουν βάλει δεξί μπακ τον Γκάλο. Ναι τον Γκάλο. Έχουν βάλει τον Τζαβέλα στόπερ. Εντάξει τρώγε τον Τζαβέλας. Τον Μπακασέτα. Άσε με τώρα. Ρε εσύ Γιώργο μου. Εντάξει είναι και παιχνίδια το μάνατζερ μέσα και τέτοια. Κάποια να κάνουμε και λίγο όπιστερ που λένε. Αλλά τον Ζέκα. Ποιο Ζέκα. Και να πω και ένα άλλο, ρε εσύ, Γιώργο. Να πω και ένα άλλο. Για τον ποδοσφαιριστή Μπέρκ που κατά καιρού μα έχουν ζαλίσει μερικοί. Πού είναι ρε ο Μπέρκ, δεν μπορεί να κερδίσει τη Βέρεια και τα πράσινα πουλιά, ρε ο Μπέρκ. Πού το σκαλά στα ευρωπαϊκά μάτς δεν μπορεί να ξεσκαρδάρει ένα παιχνίδι να το καθαρίσει μόνο του. Μα ούτε τη Λιβάδια να μπορεί να κερδίσει, ρε εσύ, Γιώργο. Κοίταξε, είναι τρία χρόνια στην Ελλάδα και έχει βάλει 79 γκολ. Καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός. Κι εγώ, αν έπαιζα Γιώργο, άστα και εσύ, 200. Ναι, με το νου.
200 θα είναι. Με τον νου θα πας 820. 79 γκολ δεν είναι λίγα. Όταν παίζει όλη η ομάδα για σένα, Γιώργο, και σε. Ποια ομάδα, με ποια χαφ παίζει, ο άλλος. Γιώργο, άκουσε να δεις. Όταν όλη η ομάδα ταΐζει έναν, δύο φάσεις κάνει, αυτός θα τις πάρει. Η ομάδα πέντε κάνει, πάλι θα τις πάρει. Ενώ στον Ολυμπιακό θα πάρει δύο Φουρτούνης, δύο Ιντέγκε, δύο Καρτόσο, δύο. Κατάλαβες, και στις δύο που θα πάρει, ο Ιντέγκε πρέπει να κάνει τον γκολ. Δεν το έκανε καληνύχτα. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, τελειώνοντας αυτό να πω μόνο, κοίτα, από Ζαρντίμ έως και Σίλβα έως και Βαλβέρδε, τρώνε τις απαντήσεις τους οι προπαγανδιστές. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Και ο Τζον μου γράφει, σιγά, Γιώργο, λέει, μην πει ο Μαρινάκης 16 εκατομμύρια ευρώ για το Μιλιβόγεβιτς. Για να καλύψουν τα μαύρα είναι αυτά τα λεφτά. Έτσι τα γράφουν, Γιώργο μου. Φίλε μου, το θέμα δεν είναι αν τα γράφουν εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Τα γράφουν οι αγγλικές εφημερίδες. Εδώ είναι το θέμα όλο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο Οικονομάκο. Γεια σου, κύριε Οικονομάκο. Τι γίνεται? Εσύ. Κοίταξε να δεις, χάσαμε 72-59 από τον Παναθηναϊκό και ήθελα να ξέρω αν δεν τρέπονται λιγάκι οι παίκτες του Ολυμπιακού μπροστά στον κόσμο που παίζουν. Γιατί? Διότι θα έπρεπε να ντρέπονται λιγάκι. Γιατί, επειδή χάσανε? Βέβαια. Κάτσε, από ποιον έχασες να πούμε, από την Πέρα Κλουμπ? Έπεσε, από τον Παναθηναϊκό. Έπεσε από δεκατισμένους, χωρίς κάποιους βασικούς παίκτες, έχασες. Και πάλι καλά που κάτσε και τη διαφορά που έχεις πάει στο πρώτο παιχνίδι. Εκεί είναι ο Παναθηναϊκός, αμυντικά ποσότητα. Δεν ξέρω, έχεις αρχίσει και παναθηναϊκίζεις. Καθόλου δεν παναθηναϊκίζω. Αλλά έχασε, λοιπόν, τι να κάνουμε, ο Παναθηναϊκός είναι η ομαδίτσα της πλάκας? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δικό μου μάκο. Ναι, αλλά στο Europa προηγούμαστε. Ναι, βέβαια. Μα χθες έπαιζες χωρίς βασικούς παίκτες. Είχες και τη μεγάλη διαφορά των 25 πόντων από τον πρώτο αγώνα, κάπου πέταξε λεπτή πετσέτα. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Τα λόγια είναι περιττά. Καλό για την περίπτωση. Γεια σου, κύριε Οικονομάκο, σε ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο, έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Να είστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ζήσετε, να το θυμόσαστε. Τι θέλω να πω τώρα το εξής, γιατί κάτι που δεν το έχουμε δείξει. Ποιο είναι το χάρι του ελληνικού ποδοσφαίρου? Ένας παίχτης. Ένα χάλι είναι μόνο. Το μεγάλο το χάλι, λέω τώρα, γιατί πολύ μεγάλο το χάλι. Ένας παίχτης. Τον οποίο πήρε ο Ολυμπιακός. Με κρύου ελληνικούς. Και αυτή τη στιγμή το πήρε μια αγγλέζικη ομάδα, τρίτη στο ράφι, τρίτη τη τάξη, από μια πρωτοκλασσάτη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, όπως θα το κάνουν πρωτοκλασσάτος Ολυμπιακός. Και η Crystal Palace είναι βούγαμα. Και το πήρε 16 εκατομμύρια. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε εμείς? Προσπαθούν εδώ πέρα πολύ περισσότερο ο Αλαφούζης και ο Σανίδης να κάνουν τη δουλειά τους. Με μεταγραφές οι οποίες κάνουν 700.800 ένα εκατομμύριο. Τουρνό να το πω. Έτσι είναι, αλλά εκεί τα λεφτά είναι πολλά. Το καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά κοιτά να σου κάτι, δεν είναι το πολλά. Δεν είναι το διπλάσιο, το τριπλάσιο, το τριπλάσιο. Εγώ λέω τώρα αυτή τη στιγμή ο Μιλιβόγιεβιτς είναι ένας καλός παίκτης. Μέχρι εκεί πέρα. Καλός, μέχρι εκεί. Δηλαδή ένας στην εποχή του. Γιατί στη θέση αυτή έπαιζαν ο Σαμπανάτοβιτς και ο Ζάιτς. Με καριέρα στην Ελλάδα. Πόσο θα κάνανε τώρα, 200 εκατομμύρια? Έλατε. Πόσο θα κάνανε? Ενώ το Σαμπανάτοβιτς που πήγε και με την Άγη, πήγε και στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων όπως πήγε, δεν έχει σημασία, πήγε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ρεσί, ρεσί, εδώ, εδώ... Και μαγκιά του Μαρινάκη. Οπωσδήποτε, αυτό είναι... Μαγκιά του και μεγάλη μαγκιά. Τεράστια. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Μα ναι, αυτό λέω ακριβώς, εγώ είμαι αριθμής, το ξέρεις. Αλλά εντάξει, τη μαγκιά θα την πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν μπορεί και που λέει αυτό που παίρνει 16 εκατομμύρια σε αυτές τις ομάδες και η Crystal Palace, αυτές τις ομάδες δηλαδή, είναι από εκεί και πέρα πέρα. Στο Παθραγικό. Ρε, εσύ, μισό λεπτό. Εδώ έβγαλαν εδώ πέρα να μπει την δεκάδα της χρονιάς. Και λέει, κορυφαίος θεματοφύλακας ο Ρομπέρτο. Που για μένα ο Ρομπέρτο δεν ήταν κορυφαίος πέρυσι. Δεν ήταν πέρυσι ο κορυφαίος, υπάρχει τόση. Και πάμε παρακάτω. Δεξί μπακ λέει ο Χιμένεθ Γκάλο. Και σάντος. Συγγνώμη, ο...
ο πώς το λένε, ο Γκάλο το, της ΑΕΚ. Α, ναι, ναι. Φτάσουμε στο σημείο ο Γκάλο να μπει στην κορυφαία δεκάδα. Ο Γκάλο αυτό ακριβώς. Πάμε, αριστερό μπακ Μαζουακού. Σέντερ μπακ ο Μολέδο. Εκεί που έπεσε ο Χένριξεν, παίζει ο Μολέδο. Μπράβο. Εκεί που έπεσε να πούμε ο Μέλμπερκ, παίζει ο Μολέδο. Έλληνας δεν υπάρχει μέσα. Ναι, είναι ο Τζαβέλας. Αν είναι δυναμόν. Ναι. Είναι ο Σιώπης δικαίως στα χαφ. Ναι. Είναι ναι. Ο Ζέκα. Είναι ο Φορτούνης, είναι ο Ροντρίγκες δικαίως και ο Μπακασέτας πίσω από τον Μπέργκ. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα. Αυτά νόματα σου λένε τίποτα σένα. Τι να πούνε, δεν θα μη σου πει λίγα χρόνια να πούμε τι ιερά τέρατα επίδεσαι στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε άλλες εποχές, και δεν μιλάω τώρα για το Λουμπίνα του. Εκεί είναι η κατάντια. Εγώ μιλάω για τη δεκαετία του 80, κάποιες 90. Δεν θα περνάγαν ούτε από το Καραϊσκάκι απ' έξω, ούτε από τη Φιλαδέλφεια, ούτε από το Λεωφόρο, ούτε από το. Δεν θα περνάγαν απ' έξω. Ούτε κατά διάνοια. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση. Και σου λέω, δεν σου λέω την εποχή που με σουρανούσαν στο Ρίδι, με τον Βοπάζο, με τον Βοπάζο. Πα πολύ πίσω. Δεν μιλάω για εκείνη. Πα πολύ πίσω. Μιλάω και για τον Κούδα, μιλάω και με τίποτα. Δεν θα μπορούσα να περάσω αυτά τα πράγματα. Γιατί μου λε τώρα μπα στην ΑΕΚ, μου λε ο Γκάλο, και εγώ θα σου πω, κάτσε λέμε τώρα. Ρε παιδί μου, εδώ μιλάμε πριν λίγα χρόνια. Μέσα μια κορυφαία δεκάδα. Θα ήταν, θα ήταν ο Τζιοβάνι, θα ήταν ο Τζόρτζεβιτς, θα ήταν ο Ριβάλντο. Σαφώς. Θα ήταν ο Σαδεύσκι, θα ήταν ο Βαζέχα. Πού είναι αυτοί, ρε. Για περίμενε, ρε. Εγώ όταν σου είπα το 90, θα ήταν ο Πορπάστο, θα ήταν ο Σάβιτσεφ. Δεν είμαι Ολυμπιακός, θα αγγίσει με πρόσεχε. Ναι. Κατάλαβες για που σου λέω. Κατάλαβες για την παίξη που μιλάμε τώρα. Ναι, θα ήταν ο Κόσκι, θα ήταν ο Τέταρη. Εγώ θα ήμουν κόσμο και θα ήμουν τέσσερι. Τι να λέμε τώρα. Εδώ τώρα μου λες κάτι ψολοπαίχτες. Τέλος πάντων, όπως το πες είναι, αλλά θα σου πω εγώ ένα κάτι το οποίο είναι, δηλαδή. Σου είπα, αυτή δεν θα περνάγανε δηλαδή ούτε απ' έξω. Εγώ θα σου πω κάτι. Για να πάρει τη ΣΑΕ, μόνο πες για τον Γκάλο. Θα σου πω ένα παίκτο που είχε βγάλει 50 γκολ. Το πέρασα από τον εθνικό, βέβαια από τον εθνικό και το γυρίσα στα μπάρκα. Τον Μπορμπόκι. Όχι. Δεν το θυμούνται πολύ, δεν το θυμούνται. Ο Μουσούρη. Αχα, μάλιστα. Από τον εθνικό τον είχε πέρα αυτό. Από τον εθνικό και το φέραμε στην ΑΕΚ. Το γυρίσαμε μπακ και έβγαλε μπακ. Έβγαλε στην καρδιά του. Πότε έβγαλε 50 γκολ. Σαν δεξί μπακ έβγαλε 50 γκολ. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε τώρα. Ναι, αλλά ξέρει κάτι άλλο. Πρέπει να συνεχίσει. Άκουσε με, άκουσε με. Ναι, συμφωνώ και παυσάνω. Αλλά πρέπει όλοι μα να προσγειωθούμε. Στην πραγματικότητα. Αυτή είναι σήμερα η ιστορία του ποδοσφαίρου. Η ιστορία του ποδοσφαίρου ξεκινάει από αλλού. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μιλάω τώρα αιτίες. Αυτό είναι σήμερα το ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσγειωθούμε, να αποδεχθούμε την πραγματικότητα. Δεν κατάλαβες. Μπορούμε να το φτιάξουμε το ποδοσφαίρο εφόσον φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις. Είδα την περασμένη αγωνιστική μερικά παιχνίδια. Τα οποία είχαν όνομα του Δήμου της Παναγίας. Τι Μάρτο. Εκεί πέρα παίζανε πόλο. Πέσανε πολύ εκεί πέρα. Έγινε δε, σε ευχαριστώ πολύ. Το καταλαβαίνεις, για να σου τελειώσω. Αν δεν φτιαχτούν τα γήπεδα, δηλαδή να γίνουν γήπεδα πολυτελείας, πώς πολύ. Να σταματήσουν κάποιες ασκήμες που γίνονται από καμιά 500 καράδες. Για να σταματήσουν 100%. Έχει μεγάλη διαφορά. Εμείς οι λαϊκοί άνθρωποι. Εμείς οι δύο είμαστε λαϊκοί άνθρωποι. Να πάμε στην Αυστρία, στην όπερα της Αυστρία. Γιατί έτυχε να πάμε, δεν ξέρω, τέλη συμπεριφορά μας θα είναι. Και άλλα μας θα πάμε. Στο μπατάζι και θα φωνάζει όλα τα μωρά στην πίστα. Έχει διαφορά μεγάλη όπως και να το κάνω. Δηλαδή φτιάχνει ο κόσμος. Αρκεί να φτιάξω να ξεκινήσω από τις εγκαταστάσεις. Για χαρά, δεν θα πω στον επόμενο. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γεωργή. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άκουγα το προηγουμένω τον κύριο Οικονομάκο και λέει για το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ναι. Κοίτα, αδερφή Αγγελόπουλε, είναι ωραίοι, εντάξει, αγαπάνε τον Ολυμπιακό, αλλά κάνανε ένα λάθος που δεν ενδυνάμωσαν την ομάδα. Τα λέγαμε όλοι, ότι αυτός ο Μαραθώνιος δεν μπορεί τώρα με το Σπανούλι 35 χρονών, με το τραυματία τον άλλον, το Σέντερ. Όλοι λέγανε ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 2 πενταδάτους παίχτες. Δεν πήρε, εντάξει, αυτοί βάζουν τα λεφτά, αλλά μην περιμένει, αφού κάνουνε. Έχουνε, θέλουνε να πάρουνε, να προχωρήσουνε Champions League, να πάρουν πρωταθλήματα, κάναν οικονομία. Δεν δώσανε λεφτά.
Οπότε όλα αυτά τώρα που ο Ολυμπιακός τα βρήκε μπροστά του, εμείς τα λέγαμε από την αρχή του έτου. Δεν γίνεται. Με αυτή την ομάδα δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωρήσει. Εάν έρθουν και άλλοι τραυματισμοί με τον έναν το μαύρο αυτό τον Γκρέν που δεν προσφέρει αυτό, παίρνει το εκατομμύριο και δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων. Μετά. Πάμε στο ποδόσφαιρο, Γιώργη. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτά για το μπάσκετ. Τώρα, είσαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα? Το μπάσκετ? Όχι. Στο ποδόσφαιρο. Κατά 90% εκεί πάει. Εσύ δηλαδή δεν συμφωνείς με αυτό? Και αν δεν συμφωνείς, ακούω επιχειρήματα. Ναι. Δεν πιστεύω με αυτά τα παιδάκια να πάνε να παίξει τούμπα και λεωφόρο. Και τι έγινε? Τι έγινε? Δηλαδή, τι έγινε? Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Μετά τις τρεις σίτες, ξέρεις τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι? Ναι, και μετά και οι άλλοι θα κερδίζουν. Ναι, και οι άλλοι θα κερδίζουν συνέχεια. Οι άλλοι όχι, ο ΠΑΟΚ ναι, μπορεί. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚτσις. Αλλά με τον Τρελομπέρτο που μπλέξαμε, έχει σπάσει το τζαμπουκά. Όχι, έχει σπάσει, το παιδάκι του Φορτούνης είναι low profile και δεν είναι τσαμπουκάς. Τον έχει βγάλει κανένα 2-3 φορές, έχει χάσει πλέον την ψυχραιμία του. Δεν πέσει. Το Τζόρι τον έχει πετάξει έξω και τώρα πάει να τα βάλει με τον Καρύμ. Ρωτάς όλους τους Ολυμπιακούς εάν θέλουν να βλέπουν τον Καρύμ μέσα ή όχι. Εγώ σου λέω το 80% δεν είναι τον Καρύμ. Και αφήνει τώρα τον Τελομπέρτο και κάνει τα ρηφάρτ. Το Μαρίν θέλει να πεις. Τον Καρύμ, το Ασναριφάρτ. Α, μάλιστα, ναι, ναι, εγώ έκανα λάθος. Ναι, σωστά. Α, τον Καρύμ. Ακούω να σου πω κάτι. Εμένα η λογική, ξέρεις τι μου λέει. Για να μην το βάζει μέσα, ναι, σημαίνει ότι δεν τον ικανοποιείς προπονήσεις. Όχι. Όχι! Για μένα αυτό δεν είναι μαλάκα στον Μπέντο να του βγάζει τα μάτια ώρες που μπορείς και να τρελός, τον έχει. Είναι τρελός, Γιώργο. Δεν υπάρχει τρέλα εκεί, υπάρχει συμφέρον. Άκου που σου λέω εγώ. Εκτός, εάν του έχει πει η διοίκηση, βάλε το παλτό τον Καρντόζο, μπας και τον δει κανένας. Ναι, για να τον πουλήσουμε. Ναι. Εντάξει, παίζει και αυτό. Μόνο έτσι, οπότε δεν βλέπω τίποτα άλλο. Μιλάμε για ένα παλτό, μας έχει πάει στα δέμβρα. Και δεν βάζει το παιδάκι τώρα μέσα. Τώρα τελείωσε. Σήμερα τελειώνει η περίοδος. Λοιπόν, δεν θέλουμε να βλέπουμε τον Καρντόζο μέσα εμείς. Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι το 90%. Τα παιδάκια, πάμε στα παιδάκια τώρα. Άξια, πολύ καλά. Μπορούν να πάνε τα παιδάκια αυτά να πάθουν σοκ στην τούμπα μέσα. Αυτά παιδάκια, ναι, για να σωματωθούν στην ενδεκάδα και να αναδειχθούν, πρέπει η ενδεκάδα να έχει ένα σταθερό καλό κορμό. Σωστό. Έτσι. Δεν μπορούν αυτά τα παιδάκια να φτιάξουν μόνοι τους καινούριο κορμό. Μα αυτό λέμε, ρε Γιώργη. Δηλαδή κάποτε η ΑΕΚ, όταν είχε τους μεγάλους παίκτες, χώραγε να μπει μέσα και ένας Κοπιτσής. Σωστό. Καταλάβες. Και ένας Χατζής. Σωστό. Γιατί είχε ένα κορμό θαυμάσιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρέπει να κάνει κορμό για να μπει μέσα ο Μαθάτης. Να μπει κορμό. Με τον Λεωνούση, ρε Γιώργη. Με τον Λεωνούση. Μα είπα προηγουμένως, έβγαινε ο Μιλιβόγεβιτς που άστα με κάτι τι. Έχει μεγαλύτερη προσωπικότητα από τα άλλα αμυντικά χαφ. Όπως και να το κάνουν. Η προσωπικότητά του είναι πιο ισχυρή. Δεν μπορείς, κύριε, να έχεις αμυντικά χαφ τώρα. Ποιον? Το Ρωμαό και το Μπουχαλάκι. Με τους Τούρκους θα φάμε 5 γκολ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Με τους Τούρκους. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Τουρκία με αυτή την ομάδα. Εδώ πέρα είναι η ανυπαρξία των άλλων. Και σώνεται ο Τρελομπέρτο. Ξέρεις τι θα γινόταν στο Καραϊσκάκι άμα ήταν 3-4 βαθμοί πίσω η δεύτερη ομάδα? Θα είχε φύγει. Εγώ δεν βλέπω να τελειώνει ο Μπέρτο. Στο λέω εγώ, δεν τον βλέπω. Δεν αξίζει στο κάτω-κάτω. Εγώ δεν θέλω να βλέπω. Εγώ δεν βλέπω ομαδάρα. Έγινε, ρε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, για καλά. Καλώς τον, ναι. Ναι. Γιώργο, μ' ακούς? Πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα, συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Σιδερένιος. Τρίτον, αυτό που σου είπα, με εξόρκησε η γυναίκα μου να τα μεταφέρω και εκ μέρους της. Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά σε ξέρει από τα mass media. Yeah. Πάμε παρακάτω. Σαν Ολυμπιακός θέλω να σε ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σου. Τι θα παίξει ο Ολυμπιακός? Με τον Καβιάσο, με τον Ρωμαό, με τον Μπουχαλάκι.
Ναι, εσένα Γιώργο, σε ικανοποιεί αυτό. Δεν έχω πρόσωπο, Γιώργο μου. Εγώ σαν Ολυμπιακός χάρηκα που έφυγε να παίξει από εδώ πέρα με αυτό το ποσό. Επίσης χάρηκα... Το οποίο το βάλεις στη τσέπη σου. Όχι, ναι. Γι' αυτό χάρηκες. Δεν το βάλω εγώ στη τσέπη μου. Το βάλω ο πρόεδρος της ομάδας που αγαπάω. Αχ, ρε μου, έχει τι βάλιο. Η ομάδα που αγαπάω έχει βάλιο. Γιατί σήμερα, θέλω μόνο να μου το βεβαίωσεις και εσύ, έγινε άλλη μια μεταγραφή. Ένας... Ο Παρέδερ. Όχι, μεταγραφή του δανεικού του Ολυμπιακού που πουλήθηκε. Ο Καραμάνος. Ναι. Αυτό. Ο Καραμάνος, ο Καραμάνος. Αυτό θα να πω. Τελικά ο Μαρινάκης είχε πιο μάγκας για τη Μυραράκια. Πουλάει τα πατάτα, τα πουλάει για ισπανικά χαλιά. Ο Καραμάνος πήγε στη Φούλα. Ναι, αλλά με λεφτά. Ήτανε δανεικός κάπου και πήγε με λεφτά. Πριν πω το επόμενο... Μα όλο το ενδιαφέρον του Μαρινάκη τα λεφτά. Το ξέρω. Εγώ τώρα όμως είμαι Ολυμπιακός. Χαίρομαι που δικοί μου παίκτες παίζουν δεξιά-αριστερά. Χαίρομαι που όλοι μου οι προπονητές, εκτός από τον Μίτσελ, είναι πριμέρα διβιστιών, είναι Γαλλία, είναι Αγγλία. Αυτό Γιώργο μου ξέρει ότι μετράει. Εγώ έτσι είμαι, είμαι ιδεολόγος. Δεν είσαι ιδεολόγος, είσαι άρρωστος. Πολύ άρρωστος ιδεολόγος. Και όταν θα κλείσω με ένα μήνυμα στο φίλο τον Μπρίτανη, θα καταλάβεις πόσο άρρωστος είμαι. Από σένα θέλω μια χάρη. Λέγε. Να βρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με την ησυχία σου, ρεπορτάζ, πόσους παίκτες έχει δανείσει ο Ολυμπιακός τώρα που μιλάμε, εκτός Ελλάδος και πόσους εντός. Για θέτος μιλάς. Ναι, όχι, στο σύνολο πώς είναι. Πού να τους βρεις, πάρα πολύ μου. Αν μπορείς, αν... Πάρα πολύ, δεν χρειάζεται. Μπράβο. Τώρα θέλω στο φίλο μου τον Πρίτανη, πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε όλους ότι εμένα μου λείψει παρέα πάρα πολύ. Σε όλους χαιρετάω και κάτι στο φίλο τον Πρίτανη. Φίλε Πρίτανη, εγώ προσωπικά όταν μιλάω με αντιολυμπιακούς ή μιλάω σε δημόσια, όπως είναι τώρα με τον Γιώργο, μας ακούνε όλοι κι άλλοι. Και όταν μιλάω και σε Σιριζέους και ανελίστες, όλους μαζί τους έχω ένα αυτούς, τους τρολάρω, φίλε Πρίτανη. Μην κάθεσαι τώρα να αποδείξεις τι παιχταράς είναι ο Μιλιβόγεβιτς. Άστο. Μόνο με τρολάρισμα. Μόνο τρολ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έλα. Έλα, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Συλληπιτήρια για τον Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι να είσαι και σιδερένιος στο θέμα της υγείας σου. Μπάμπησε το καμαντερό. Το κατάλαβα. Τον Γιώργο, για τα ποδοσφαιρικά, θέλω να σου πω για την ομάδα μου, για τον Μπασγιάννα. Έχουμε τον πιο κολόφαρδο πρόεδρο στην Αλφα Εθνική, γιατί τον έχει σώσει ένας άνθρωπος που λέγεται Γιάννης Πετράκης. Όχι, κάνεις λάθος. Πες μου. Τον έχει σώσει ο βοηθός του Πετράκη. Συμφωνώ και σε αυτό. Ο Γιώργος Γεγουλόπουλος. Καταπληκτικός. Εγώ, εάν ήταν του χαρακτήρα μου και της μάρκας μου, θα πήγαινα στο Βενέτη και θα του έλεγα πάρε τον Γεργουλόπουλο στον Απόλλωνα προπονητή. Αλλά επειδή εγώ δεν κάνω τέτοιες δουλειές, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, είναι καταπληκτικό παιδί και φοβερό μάτι, φοβερός προπονητής. Συμφωνώ και αυτό, σε αυτό που λες. Ξέρω ότι το παρασκήνει, αλλά θα σου πω το εξής. Αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος για τα γήπεδα, πάρε παράδειγμα τώρα το δικό μας. Εμείς εκεί πάνω, μόνο αν βάλουμε συνθετικό τερέν, θα λυθεί το πρόβλημα. Ξέρεις, λόγω καιρικών συνθηκών δεν λύνεται το πρόβλημα. Και έχουμε το εξής φαινόμενο. Αντί να διαμαρτύρεται το δικό μας ο πρόεδρος κάθε Κυριακή που παίζουν αυτά τα παιδιά εκεί μέσα με κίνδυνο να σκοτωθεί κάποιος, έρχεται και βγάζει ανακοίνωση ότι παίζει εκεί πάνω. Δηλαδή, πόσο αφιλότιμο έχει στο βάσιλ. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Δηλαδή, θα σε κάνουν ρόμπα όλοι αυτοί που έρχονται κάθε Κυριακή εκεί πάνω. Πρέπει να τα λένε δηλαδή οι αντίπαλοι. Ο αντίπαλος έρχεται και παίζει μια φορά το χρόνο. Εσύ είναι που παίζει 15 παιχνίδια εκεί, δεν έπρεπε να φωνάζει. Εσύ τι έχει να πει, κύριε Βουλιά. Εγώ ξέρω να πω ότι ο Χρυστοβασίλης έχει ένα πατό σαν βουλγάρικο θυμιατό. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο. Μιλάμε σαν βουλγάρικο θυμιατό, σου λέω. Γιώργο, αυτό που τον είχε σώσει πρώτα ήταν ο Αναστασιάδης. Θυμάστε, θα πέφτονται με τον Τεμόρ. Τον σώσει ο Αναστασιάδης. Έρχεται ο Χριστόπουλος. Αυτός τον έσωσε. Ναι, τον έσωσε ο Χριστόπουλος. Έρχεται μετά ο Παντελίτης με τον Τσιόλι, κοντεύει να πεθάνει ο Χρυστοβασίλης και τον σώνει ο Πετράκης στο γίγαντα. Και ο Γεωργουλόπουλος που λες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαντάζομαι τον Μπασγιάννα να έχει έναν επιτελικό μέσο. Εγώ δεν σου λέω δύο. Έναν. Ναι. Με αυτού του παίκτε που έχει στην επίθεση. Για πλάκα δεύτερο. Το ξέρει ότι ο Χρυστοβασίλης έχει και ομάδες στην Αθήνα. Το ξέρει ότι. Κάπω τα σούρμενα εκεί κάτω.
Κάτω, αυτό δεν θα σου πω. Τα σύνομαι είναι αντικά του. Ναι, 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 το ξέρω. Κοίταξε, Γιώργο, αυτό ο άνθρωπο είναι ο μεγάλο τυπούνη σαν εθνική. Με του πρόεδρου δεν πάει το πρώτο ποδοσφαίρο μπροστά. Είναι κρίμα για τον Μπάζ για να με τέτοια ιστορία, με τέτοιο κόσμο, να έχει μια ζωή τέτοιου πρόεδρου. Δηλαδή να μαθεί από το Θεό. Όσον αφορά και το πρωτάθλημα το υπόλοιπο, τι να σχολιάσει τώρα, εντάξει. Δεν είναι να σχολιάσει αυτό το πρωτάθλημα, είναι τη πλάκα τελείω. Ευχαριστώ πολύ, ρε. Να σε καλά. Για καλά. Πάμε γρήγορα στον επόμενο, έλα φίλο μου. Έλα, Γιώργο. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά. Λοιπόν, σ' άκουγα και μίλαγε προηγουμένω με ένα φίλο που φοβάται από του 100 βαθμού που σκάσει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, εδώ θα ακούσουμε να πούμε, θα τρελαθούμε τελείως τα γράμματα βάσανα. Δεν ξέρουμε και τι βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει. Να σου πω κάτι. Εάν οι άλλες ομάδες ήταν ισχυρές, ναι, είχαν προσωπικότητα και έκαναν κινήσεις για να πάνε μπροστά, ναι, να έλεγες δεν πας και το χάσει. Όταν βλέπεις ότι μόνο ο ΠΑΟ κάνει μια προσπάθεια, καμιά άλλη ομάδα. Έτσι. Άντε και η ΑΕΚ, η οποία όμως τώρα κάνει κάποια προσπάθεια. Πήρε το Βινίσιους, πήρε τον Αραούχο. Ο Παναθηναϊκός με την Κέρκυρα προχθές και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Ο Παναθηναϊκός, άστον τον Παναθηναϊκός, είπαμε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει γιατριά όπως είναι τώρα. Μα τώρα σε βαρολογούμε τώρα. Έχεις αλλάξει, έτσι φωτός μπροστά είσαι. Ακόμα και με αυτή την ομάδα που έχεις τώρα. Έτσι φωτός είσαι μπροστά. Έτσι φωτός. Είσαι μέσα στο κόλπο των μανατζαρέων, είσαι μέσα στο πανευρωπαϊκό γκρουπ. Μαζί με τις μεγάλες ομάδες που αλλάζει παίχτες, πουλάει παίχτες, παίρνει προπονητές. Μιλάμε, έχει αλλάξει κατηγορία, έχει αλλάξει επίπεδο. Και κάθεται ο άλλος τώρα και μου λέει: φοβάμαι μήπως χάσει το πρωτάθλημα. Χάστε! Εγώ ειλικρινά μιλάω. Χάστε! Και τι έγινε τώρα. Δηλαδή σε βαρολογείς. Ποιος θα το πάρει, να φτάσει στα χώματα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σε πήρα τώρα για κάτι άλλο, γιατί μίλαγες προηγουμένως. Και λες μια κουβέντα που την έχεις ξαναπεί στο παρελθόν. Για αυτή να ξέρεις, δεν σε χαρακτηρίζει μόνο αθλητικά. Σε χαρακτηρίζει και πολιτικά κοινά. Δηλαδή. Λες συνέχεια. Του λες το άλλο του. Και τι έβαλε στην τσέπη σου τα 16 εκατομμύρια που τον πούλησε ο Μαρινάκη. Μα το λέγει μένα τι του πάθω. Άκου, Γιώργο, δεν τον βλέπουμε την ομάδα μας για αυτή τη δουλειά. Όλες οι ομάδες πουλάνε. Δηλαδή ένας οπαδός της Λίβερπουλ θα του πει ο δημοσιογράφος έβαλε στην τσέπη στο λεφτά που πούλησε η Λίβερπουλ τον τάδε παίχτη. Δεν το λες αυτό το πράγμα. Εσύ δηλαδή σαν δημοσιογράφος και όπως έχω χαρακτηρισμένο εγώ σωστά, δεν κάνει να λες αυτή την κουβέντα. Όχι. Αυτό ακούγεται κομμουνιστικό. Όχι. Τώρα το πας αλλού και είναι πολύ άστοχο αυτό που λες. Πολύ άστοχο. Άκου να σου πω κάτι. Δεν ακούγεται έτσι. Δηλαδή, στο μυαλό το δικό σου ακούγεται έτσι. Δεν ακούγεται γενικά. Έλανε τώρα. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, και πούλαγε και έπαιρνε 16 εκατομμύρια από τον Μιλιβό και εμείς ξέρεις τα έλεγα. Τώρα Μαρινάκη θέλω να πάει να παίξει με 10 εκατομμύρια. Όχι, δεν πάει έτσι. Α, δεν πάει για σένα έτσι, για μένα έτσι πάει. Δε, όχι, πρέπει να έχει ένα πλάνο. Καλά. Πούλησε τώρα σου βγήκε τα 16, αλλά φτιάχνει ένα πλάνο. Τι θα πάει να πάρει γουρούνι στο σακί, ό,τι κυκλοφορεί. Εσύ ξέρει πολλού παίχτε που το Γενάρη είναι ελεύθεροι. Εγώ δεν ξέρω πολλού. Όχι, το καλοκαίρι είναι ελεύθεροι. Μπράβο. Και το καλοκαίρι τι έφερε. Κάτι να σου πω. Το τι έφερε και τι δεν έφερε. Το είδαμε. Το είδαμε. Το είδαμε! Δεν έχει πορεία, το είδαμε! Τώρα που πήρε τα λεφτά αυτά και άλλα, όχι μόνο αυτά, γιατί έδωσε και τον Αμπταουή που θα πάρει άλλα 7 εκατομμύρια. Αμπράβο. Λοιπόν, θα δούμε το καλοκαίρι. Θα δούμε το καλοκαίρι και με ποιον προπονητή, και αν είναι ο ίδιος ο προπονητής και ξέρω εγώ τι, θα δούμε τι θα κάνει ο άνθρωπος. Εκεί κρίνει ένα πρόεδρο. Μα μέχρι τώρα στη θητεία του, μισό λεπτό, μέχρι τώρα στη θητεία του. Είναι άσχημη θητεία του μέχρι τώρα δηλαδή. Από πρωταθλήματα όχι. Αυτό σου λέω. Μα τι ναι, αλλά μέχρι τώρα στη βιβλία του τι κάνει. Ναι. Βουτάει δανεικούς, βουτάει τσαμπαπαίκτες, βγαίνουν δύο από αυτούς, τους πουλάει αμέσως, τους μοσχοπουλάει. Έχει την ικανότητα αυτή την εμπορική να τους μοσχοπουλήσει. Αυτό είναι μεγάλο. Οικονομάει και τα λεφτά δεν τα ξοδεύει για τον Ολυμπιακό μετά. Όχι, έχει ξοδέψει λεφτά. Κι άμα δεν ξοδέψει, μόνο. Μόνο τον Ικέα έχει αγοράσει. Ποιον άλλον έχει αγοράσει. Καταρχάς το μπάτζετ μια τέτοια ομάδα δεν είναι τώρα μόνο η μεταγραφή που λες, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά. Εδώ οι άλλοι αποχωρούν από πρωταθλήματα Β και Γ εθνικής γιατί δεν έχουν 5.000 να πληρώσουν το αεροπλάνο. Λοιπόν. Και εσύ μου λες τώρα ότι ένα μπάτζετ βλέπεις πως κατάτησε ο Παναθηναϊκός. Βλέπεις πως έχει κατάτησει η ΑΕΚ. Λοιπόν, και εσύ μου λες τώρα ότι μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που συνεχώς πρέπει να είναι να πούμε στις επάλξεις δεν έχει μπάτζετ. Πόσο είναι το μπάτζετ του Ολυμπιακού. Εγώ βλέπω ότι στις επάλξεις είναι μόνο στην Ελλάδα. Το πρώτο ζητούμενο πάντα. Σε κάθε χώρα. Εντάξει, είναι για την ομάδα αν σε ικανοποιεί εσένα αυτό μόνο. Δεν με ικανοποιεί.
Θέλω και το παραπάνω. Ναι, αλλά για το παραπάνω δεν λες τίποτα. Βάζεις φερμουάρ. Ρε φίλε, τι να πω άμα δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Καλά. Με την ομάδα που έχω τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Άμα μου φτιάξει την ομάδα το καλοκαίρι, τότε, αλλά όχι να λέω ότι τσίπησε τα 16 και τα βάλει στο παντελόνι. Από ένα Ολυμπιακό, για να κλείσουμε εδώ, γιατί έχουμε τραβήξει πολύ. Έλα, ναι. Μου λέει ο Κώστας από τα Ελίσια μου γράφει. Και εγώ πες στο φίλο που μιλάει τώρα, ο Στολτίδης, πώς Μιλιβόγεβιτς ήθελε στην Καρδισιά του. Ο Στολτίδης. Εντάξει, τότε να πούμε και πώς ήθελε ο Ζεελίας και ούτω καθεξής. Πώς ήθελε. Τα περνάμε ντούκου, τα περνάμε ντούκου μου. Πώς Στολτίδης ήθελε ο Καρεπέ. Άντε τα λέμε. Έλα, για καλά, για καλά. Φίλε μου, πολύ γρήγορα να περάσουμε, να βγάλουμε και το επόμενο. Έλα. Έλα, Γιώργο, εγώ μιλάω. Εσύ. Ο Κώστας από τον Κορδαλό είναι, Γιώργο. Γεια σου, Κωστή. Ταράχτηκα κι εγώ και στεναχωρέθηκα για τον Τασάρα. Ο Τασάρας είναι στον παράδεισο. Μη στεναχωριέσαι, έχεις και τη Σταυρούλα. Κάνε, να έχεις δυναμή, να είσαι και σιδερένιος που είναι πέπας που έκανες και εγώ έχω προσάτη. Και κλείνω με τη φράση: ένας Γιώργος Γεωργίου δεν πετάει ποτέ λευκή πετσέτα. Έτσι, χαρισματικέ. Ευχαριστώ πολύ, ε. Κατάλαβες ποιος είναι, έτσι. Κατάλαβα, σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, Γιώργο. Για καλά. Άντε, για καλά. Μια που πω φίλο, για προστάτη. Θα πω κάτι που μου είπε ο γιατρός που με χειρούργησε. Όπως η γυναίκα δεν θα γλιτώσει ποτέ το γυναικολόγο, έτσι και ο άνδρας δεν θα γλιτώσει ποτέ τον ουρολόγο. Ποτέ. Έλα, φίλε. Ρε, ουρολόγε. Καλώς το λέει, καλώς το λέει. Αγάτα, μωρή Γιωργάρα, αγάτα. Καλά κουράγια. Καλά, ρε, μπήκατε μέσα στο νοσοκομείο μαζί με τον Μπρίτανη και κάνατε ένα νοσοκομείο μπουρδέλο, ρε. Ευτυχώς που είναι η εκπομπή σου και γελάμε με τον Μπρίτανη. Κατάλαβε. Και ποτέ να μην σταματήσει να λειτουργεί η εκπομπή σου για τα επόμενα 20 χρόνια. Σου δίνω ένα μίνι καβάτσο. Κατάλαβες. Μακάρι να βαστίξει. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλά κουράγια, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Μεγάλη νίκη του εαυτού σου οι αρνητικές απαντήσεις από το ογκολογικό. Ησύχησα. Ησύχασα, ηρέμησα. Αυτό είναι 10 χρόνια ζωή επιπλέον. Αυτή η απάντηση, οι απαντήσεις οι αρνητικές είναι 10 χρόνια. Στο λέω και στο υπογράφω όπως σήμερα εγώ. Ηρέμησα. Το 2017. Πάντως, επειδή είστε στο νοσοκομείο. Έχεις δει καλύτερο νοσοκομείο στην Αθήνα από αυτό? Όχι. Είναι πολύ προχώ. Πολύ... Τι τρομερό νοσοκομείο είναι αυτό? Αυτό είναι, λες, είναι το Intercontinental, εκεί μέσα. Κατάλαβες. Και πιστεύω και εσύ το ξέρεις, εσύ το είπες, ότι οι γιατροί, οι νοσοκόμες, όλα είναι ρολόι. Κατάλαβες. Πάνε. Είναι καταπληκτική δουλειά γίνεται εκεί. Και είναι δημόσιο, έτσι, πρόσεξε. Ναι, είναι ιδιωτικό. Αυτό ήταν κάποτε ιδιωτικό. Ήταν κάποτε ιδιωτικό πανάκριβο. Αυτό έπεσε το 99 με το σεισμό, έπεσε με το 99 με το σεισμό και το ξαναχτίσαν το 2004. Είναι καινούριο, έτσι. Ναι, είναι ολοκληρωτικό. Αλλά είναι πολυτελεία, μιλάμε. Είναι. Δηλαδή, όποιο άμα ακούνε εφημερία Αγίου σαν Αργύρο. Με τον Μπούρα, εκεί κατευθείαν! Τη Νέα Κηφισιά με χίλια. Κατευθείαν εκεί! Δεν ως φυλάξει για όλο τον κόσμο που ακούει, ποτέ να μην χρειαστεί εφημερία από το πιο απλό πράγμα. Λοιπόν, έκανα τη βλακία εγώ τις προάλλες, είχα μια γαζεντερίτιδα. Και εφημερεύει η Άγια Νάργυρη και το ξέρω λοιπόν, που ξέρω. Και πήγα στο Αττικό, ρε, εδώ στο Χαϊδάρι. Και στις 7 ώρες αναμονή σηκώθηκα και έφυγα. 7 ώρες αναμονή. Να πάω εκεί πάνω που δεν το ξέρουν, δεν είναι εύκολο να το βρούνε. Να πάω σαν άνθρωπος και να έχω φύγει και να έχω πάει σπιτάκι μου. Σηκώθηκα και έφυγα. Λοιπόν, τι λες τώρα για την ομάδα σου? Λοιπόν, άλλο να σου πω. Η ψηφοφορία για τους παίχτες, ναι, ναι. Για 10 και αυτούς, τι το κάνανε, ρε Γιώργο? Οι ποδοσφαιριστές. Μπράβο. Γιατί δεν ψηφίσανε το Μιλιβόγεβιτς, το θηρίο, το βράχο, το παγογραφστικό? Γιατί δεν το ψηφίσανε? Πες μου, σε παρακαλώ, και δεν τον έβγαλανε πρώτο. Δεν ξέρω γιατί δεν το ψήφισαν. Πάντως, όπως. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί είναι το μεγαλύτερο αλυσοπρίωνο που πέρασε. Είμαι ο πρώτος που έχω πει ότι ο Μιλιβόγεβιτς είναι σκοτόστρα. Έτσι, μπράβο. Αλλά σαν παίκτη, και σαν προσωπικότητα, από το έκανε πολύ πάντα. Ένα λεπτό που μου λες τα πάντα όλα. Λοιπόν, σαν κάθε με τον κόσμο, έχει την προστασία από τα κοράκια, μα με τον ΠΑΟΚ, μα οπουδήποτε. Εγώ θα παρακολουθώ την Crystal Palace από εδώ και πέρα, από περιέργεια, για να δω πόσα παιχνίδια θα παίζει ο Μιλιβόγεβιτς.
Αυτός έπρεπε να είναι πρωταρχητής στις κόκκινες. Και τις κίτρινες τις μαζεύει. Ο Ζέκα τις κόκκινες, ο Ζέκα πάλι, ο Πέρκ. Κατάλαβες. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ψηφίσανε. Λοιπόν, μην ακούω λίγο κουκουτά Μάρξ και Παπασιλίκια. Γιατί δεν βγήκε. Στοπ! Στοπ! Πάμε για ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι να μας πούνε τώρα. Για χαρά, για χαρά. Ειδήσεις γρήγορα και σε λίγο πάλι μαζί. Ένας φίλος εδώ, μάλλον Παναθηναϊκός, πει να μου γράφει. Εγώ και εγώ ήθελα να ρωτήσω τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Θα ήθελαν να έχουν στην ομάδα τους τον Μπέργκ μαζί με τον Φορτούνι να έχετε από πίσω. Μάλιστα, θα σε απαντήσουν πάλι του Ολυμπιακού, ρε Μάγκα. Έλα, φίλε μου. Έλα, ρε Γιώργη. Καλώς το δω. Ελπιτηρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Από την καρδιά μου, δεν το ξέρω. Χθες ξεκίνησες. Ναι, χθες. Να ζήσεις, να έχεις υγεία, να θυμάσαι το παιδάκι σου. Ευχαριστώ πολύ, Μάγκα. Δύναμη, πολύ δύναμη. Είσαι δυνατός, εσύ πιστεύω. Τέλος πάντων, το άκουσα από άλλο σταθμό. Το άκουσα. Ναι. Τίποτα. Τώρα εντάξει, τώρα να πούμε, να μιλήσουμε λίγο για μπάλα, ξέρω εγώ. Πες τι έχεις να πεις. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι εντάξει, έπρεπε ο Μιλιβόγεβιτς με τα λεφτά αυτά πρώτα απ' όλα τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού αυτά τα 3,5 χρόνια όσο έμεινε, δηλαδή μέχρι και στη Βέρεια. Ο Μαρινάκης τους έδειξε στους Άγγλους ότι δεν τρέχει και τίποτα και να μην το πουλήσω, να το πουλήσω το καλοκαίρι και χωρίς Champions League. Είδες ότι έβαλε το γκολ σε ένα χωράφι που μπορούσε να χτυπήσει, να κάνει, να φτιάξει και να χάσει 16 εκατομμύρια. Δεν είπα εγώ το Μαρινάκη ότι τους απέδειξε, δηλαδή χτες δεν έγινε το deal. Ναι. Τον έβαλε στη Βέρεια, μέσα σε ένα χωράφι το οποίο μπορεί να πάβεις μυϊκά, μπορεί να πάβεις... Μα επίτηδες τον έβαλε, ναι. Για να γίνει και η πόλη. Έπαιξε από την αρχή, το ρίσκατε τα πάντα όλα. Εγώ ευχαριστούμε τον Μιλιβόγεβιτς. Ο Μιλιβόγεβιτς είχε 6 κάρτες πρώτα απ' όλα από την Μπίλμπα, εντάξει, του φίλου μου. Δεν μπορεί να μου πει φέτος τίποτα, ούτε για διαιτησίες, ούτε για τόνα, ούτε για τ' άλλο. Εγώ πήρα σαν outsider 4ος-5ος Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς. Το ξεκινήσανε με πίνακες 2 μήνες, το πήγανε πίσω να βάλουν αυτούς που θέλαν να βάλουν αυτοί, αυτούς που στήραγε ο Μελισανίδης όταν ήταν στη Football League και αυτούς που δεν θέλουν δεν τις βάζουν. Εντάξει, ο Σιδηρόπουλος βγήκε, νομίζω, το που λένε εκεί που τούβωσε το πέναλτι στο 59, πήγε να τον βάλει πάλι μες στο παιχνίδι. Αυτά, δηλαδή, φέτος δεν μπορεί να μου πει τίποτα, ρε Μπίλμπα, εντάξει. Και γενικά, αφού όλοι οι Παναθηναϊκοί βλέπεις ότι κράζουν. Όταν έχεις τον Αλαφούζο πρόεδρο και βλέπεις ότι χρωστάει στον Ταυλαρίδη 250 χιλιάρικα και του κάνει προσφυγές. Ο οποίος Ταυλαρίδης, θα πούμε ότι υπέγραψε τον Άρη. Τι ξέρω εγώ, τι εκεί εδώ. Ας δει 9,5 ώρα, θα είναι ο Κριστό Βαζέχα, επειδή εντάξει, δεν λέω για το σταθμό, το δικό σου, εγώ μιλάμε για ποδοσφαιρικά. Θα γίνει κάτι όπως έγινε και με τον Ολυμπιακό. Θα είναι καλεσμένος σε ένα σταθμό 9,5 ώρα ο Βαζέχα και άλλος ένας παλέμαχος του Παναθηναϊκού να μιλήσουν για τα του Παναθηναϊκού που έχει γίνει της πλάκας. Άμα είσαι... Εγώ τους έχω ξεφτύλισα φέτος. Εγώ φέτος τους έχω ξεφτύλισει και θέλω να το πάρω έτσι και με κόντρα, και με κόντρα γιατσία τα πάντα όλα. Μέχρι και ο Ευαγγέλου αυτός για να πάρει τα πάνω του, ο Μπέργκ που έλεγες πριν, καλός παίχτης, αλλά έχει ξενερώσει με αυτούς που έχει μπλέξει εκεί τόσα χρόνια. Απλά η γυναίκα του του αρέσει εδώ η Ελλάδα. Ξενέρωσε, του έδωσε ένα το πέναλτι εκεί, έριξε του Ευαγγέλου που είναι για γέλια. Και να πάρει τα πάνω του. Και να πάρει τα πάνω του, ρε παιδιά, αφού δεν έχει κάποιον δίπλα του. Να φέρνει τον Ταβλά, φέρνει τώρα τον πιτσιρικά, πες τον. Όχι τον Καρέλη, τον άλλο. Τον Κλουδαρίδη. Ναι. Έκανε την αρπαχτή του Αλαφούζος τα 5 εκατομμύρια, έφερε τους παίχτες που έφερε. Τώρα τους διώχνει για την τσέπη, γιατί δεν μπορεί να τους πληρώσει. Η Μπάρμπο, Ουακάσο, Λεντέσμα, Λιπούς, να πούμε. Πώς λέγανε, η 18η, η 11η που φασαρώσει. Εγώ ταπεινά μιλάω.
Και σε ό,τι αφορά για τον ΠΑΟΚ, έχει κάνει λέει 10 στα 11. Στα Γιάννενα ο Χριστοβασίλης, γιατί λένε ότι καίει ο Ολυμπιακός τα παιδάκια, τα μικρά. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2 χρόνια, μη σου πω 3, στέλνει όλους τους βανικούς, τους αγοράζει και τους στέλνει στο εξωτερικό. Και του λέγει ο Χριστοβασίλης, τσακωνόταν με τον Ίβιτς, γιατί δεν μου βάζεις τον, πώς το λέγανε αυτόν του που πήρε από τα Γιάννενα. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι το, γιατί δεν μου βάζεις τον Χατζησαΐα, γιατί δεν μου βάζεις τον Χαρίση, γιατί δεν μου βάζεις τον έναν, δεν μου βάζεις τον άλλον. Ποιοι είναι τώρα, ποιος έχει ο Ολυμπιακός, ποιος έχει τώρα, δηλαδή, κατάλαβες αυτό που λέγανε τα παραμάγαζα. Εσύ το έχεις πει από την αρχή ότι ο Ολυμπιακός από όπου περάσει φέτος στην επαρχία θα δυσκολευτεί πολύ. Εντάξει, έχω και ένα. Τα καταφέρνει όμως. Μπράβο. Έγινε, λέω. Και σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, έχει κάνει 10 στα 11, σου είπα. Με τα Γιάννενα, φιλικές σχέσεις, μην τα χαλάσουμε. Και ο Ουάρντα, αυτός του Πανετολικού. Τρία παιχνίδια συνεχόμενα και έκανε να πούμε. Οι άλλοι με 10 με 11. Αυτό γκολ θα βάζανε στο τέλος. Ρε παιδιά, τώρα εμείς αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργη, σε ευχαριστώ πολύ. Δε. Έλα. Για καλά. Κύριο. Έλα, φίλε μου. Άλλο Ζόρ. Καλώ τον. Δεν σε πήρα για πολλά. Θα ήθελα να βάλεις ένα κομματάκι. Για λέγε. Θα ήθελα από το album 10 τον Pearl Jam να μου βάλεις το κομμάτι Black. 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 Και θέλω να σου αφιερώσω. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, φίλε μου. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας ΑΕΚτζής. Γεια σου, Κωστή. Χαίρομαι που σ' ακούω. Μια από τις ΑΕΚ έχω διαβάσει ένα μήνυμα εδώ πέρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παρμαθανάση, τον γνωστό ΑΕΚτζή, τον παλιό ακροατή εδώ του Real. Ναι. Που μου έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ συγκινητικό. Τον ευχαριστώ πολύ. Έλα, πάμε. Ωραία. Χαίρομαι που σ' ακούω, όπως είπα και πριν. Λυπάμαι πολύ για την απώλεια που είχες. Ελπίζω να έχεις την ψυχική δύναμη όσο μπορείς να τα αντέξεις. Μπορεί να κάνεις διαφορετικά, ρε. Έχεις δίκιο. Τα είχαμε πει και στο νοσοκομείο πάνω. Είχα περάσει μια μέρα, τα είχαμε πει για λίγο, αν θυμάσαι. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα σε πήρα για κάτι για την ομάδα μου. Ναι. Με αυτό που άκουσα τώρα στη συζήτηση των δελτίων ειδήσεων, πήραμε λέει κάποιον από τη Λάτσιο. Ναι. Βραζιλιάνο αμυντικό. Ναι, τον Βινίσιους. Ναι. Υπάρχει αμυντικός Βραζιλιάνος. Σωστό αυτό που λες, 22χρονο. Πάνω απ' όλα δεν υπάρχει τερματοφύλακας Βραζιλιάνος, έτσι. Ναι. Αλλά και αμυντικοί Βραζιλιάνοι έχουν περάσει κάποια μεγάλα ονόματα. Ναι. Αλλά ακραία μπακ, όχι σέντερ μπακ. Ναι, τα είδα και τα καμάρωσα όταν τους κρεπάτωσε η Γερμανία μέσα στη Βραζιλία. Ναι. Εντάξει, τα χαιρόμουν, δεν μπορείς να φανταστείς αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι βλέπω, άλλος μάλλον για να τον πάρει αυτόν τίποτα δεν θα έδωσε. Μπορεί και να τον πληρώσει να τον μελισανίδι για να τον πάρει. Αυτό μου βγάζει εμένα. Επίσης έχω συμφωνώ με τον Bill by Taxis για όσα είπε για τον Μιλιβόγεβιτς. Διαφωνώ πλήρως με το παλικάρι που πήρε μετά, αλλά για όσα είπε ο Bill by Taxis είχε απόλυτο δίκιο. Δεν πιστεύω να υπάρχει να έχει περάσει χειρότερο δρεπανοφόρο από αυτό τα τελευταία χρόνια. Και συγχαρητήρια σε αυτούς που βγάζουν αυτήν την δεκάδα. Δεν μπορώ να την καταλάβω, έτσι. Κανένα δεν μπορεί να την καταλάβει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έγινε, φίλε. Έλα, τα λέμε, να είσαι καλά. Για χαρά. Πότε πέρασα κιόλας, παιδί μου, 10 χρόνια από τότε που άνοιξε ο Real. Και όπως έλεγα χθες, μετά την απογόρηση του Γιώργου Τράγκαν, είμαι πια ο μοναδικός που έχω παραμείνει σαν παραγωγός από τη γέννηση αυτού του σταθμού. 10 χρόνια εδώ. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Είμαι ο φίλος που έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές 2-3 φορές. Ναι. Μια φορά σου είχα ζητήσει για να με θυμηθείς, δηλαδή δημόσια συγγνώμη, και την άλλη φορά με είχες. Το θυμάμαι. Έτσι. Τώρα που το έπεισε, το θυμάμαι. Μπράβο. Με είχες συμβουλέψει για ένα αυτοκίνητο που είχα και έχω M3 και ένα σύστημα εξάτμισης τέλος πάντων. Γιώργο. Που σου είχα πει να πάρεις Ακράμποβιτς. Μπράβο, ναι. Το αυτοκίνητο Γιώργο φοράει αυτή τη στιγμή Ακράμποβιτς. Έλα, ρε, μπράβο, ρε, μαγκά. Μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι. Ακολούθησα την συμβουλή σου. Έχεις μείνει ευχαριστημένος. Πάρα πολύ. Τον ήχο μόνο που ακούς φτάνει. Αυτό ήθελα. Γιώργο, ήθελα να σε πάρω, να σου πω ότι δεν με ξέρεις, αλλά πολύ έχω στεναχωρηθεί. Και επειδή σ' ακούω τώρα, δεν θέλω να σου πεισπάσω,
ακούω ότι παίζεις πολύ ωραία μουσική. Και εγώ μου αρέσει η ροκ και τα παλιά, τα κλασικά, ωραία ακούσματα. Είμαι και της μουσικής και παίζω και όργανα. Εγώ όμως θα ήθελα, Γιώργο, να σου αφιερώσω ένα τραγούδι που ίσως δεν είναι στα ακούσματά σου, αλλά είναι τραγουδάρα κατά τη δική μου ταπεινή επιλογή. Ποιο λες? Θέλω να σου αφιερώσω από πάμπη μου ένα τραγούδι που λέει «Λάθη που κάνει η ζωή». Είναι ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Μπορεί να μην σου αρέσει, μπορεί να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Άκου, Ακραμποβίτσι. Και να μ' αρέσει, δεν θα το βάλω. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σου. Τι θέλω να το βάλεις? Α, ωραία. Ωραία. Στα αφιερώνω, άκουσε το σπίτι σου. Άντε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και επίσης, πάρε το τηλέφωνό μου. Θέλω να με πάρεις τηλέφωνο, εάν μπορώ να σου απαλύνω σε εισαγωγικά, έστω για 10 λεπτά. Έλα πάλι το αυτοκίνητο, επειδή ξέρω τι είχες, κράτησε τον όσο θέλεις. Εγώ στο λέω ακροατή σου, που δεν με ξέρεις, το άγνωστος. Πάρ' το, να το ευχαριστηθείς και μου το ξαναεπιστρέψεις. Δεν μου λες. Άντε, γιατί για να είχες M3, πρέπει να πει ότι μέσα από το αυτοκίνητο έβγαζες και κάτι άλλο. Σου, δεν μου λες κάτι. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό. Δεν μου λες. Την Ε92 έχεις? Όχι, έχω την έχω το 2009 μοντέλο. Το Ε92. Συγγνώμη, ναι, Ε92. Ναι, με το φούσκωμα στο καπό. Ναι. Ή αυτοκινητάρα. Ναι, είναι καλό το αυτοκίνητο. Δεν το κυκλοφορώ σε καθημερινή βάση γιατί δεν υπάρχει και λόγο. Εάν όμως θέλεις, μιλάω σοβαρά. Έλα από εδώ ένα απόγευμα στην εκπομπή να το δω. Αυτό θέλω εγώ τώρα. Να το δω το αυτοκίνητο και να σου δώσω και δύο συμβουλές τι άλλο μπορεί να κάνεις. Εγώ θέλω να έρθω να γνωριστούμε ένα γεια. Έγινε ρε μαγκά. Στην ιστορία μου να μην λέμε πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Που υπάρχει. Γεια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε και άλλη μια μεταγραφή. Πήρε τον Παρέδες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τον Παρέδες τον πήρε για comeback του Φιγκέιρας, ο οποίος είχε κάμψει κτλ. Και λέω, ρε παιδί μου τώρα, για να πάρεις ένα παίχτη, να κάνεις μια μεταγραφή για να είναι αναπληρωματικός του Φιγκέιρας, τι σου υπέκτησε να τους παρέντες? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Δεν σ' ακούω συχνά. Ναι. Χαίρομαι για το ψυχικό σου στένος. Χαίρομαι για σένα. Δεν σ' ακούω γιατί θεωρώ το ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια έχει χαλάσει. Αλλά χαίρομαι για σένα που σ' άκουσα πάλι. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται. Δυστυχώς με τις κακές της, τις άσχημές της. Αλλά χαίρομαι για σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι και εσύ καλά. Για να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό του Real για τα 10 χρόνια που υπάρχει ο σταθμός, συμπληρώσαμε 10 χρόνια, στείλτε SMS Real κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19650. Real κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19650. Μιλάμε για φοβερά δώρα. Τα λέμε αύριο στις 5 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά. Χαρακτηρίζει και πολιτικά κοινάς. Δηλαδή. Δεν συνέχεια. Του λες το άλλο του. Και τι έβαλες στην τσέπη σου τα 16 εκατομμύρια που τον πούλησε ο Μαρινάκη. Μα το λέγει εμένα τι πάθω. Άκου Γιώργο. Δεν τον βλέπουμε την ομάδα μας για αυτή τη δουλειά. Όλες οι ομάδες πουλάνε. Δηλαδή, ένας οπαδός της Λίβερπουλ θα του πει ο δημοσιογράφος: έβαλε την τσέπη στο λεφτά που πούλησε η Λίβερπουλ τον τάδε παίχτη. Δεν το λες αυτό το πράγμα. Εσύ, δηλαδή, σαν δημοσιογράφος και όπως έχω χαρακτηρισμένο εγώ σωστά, δεν κάνει να λες αυτή την κουβέντα. Όχι. Αυτό ακούγεται κομμουνιστικό. Όχι. Τώρα το πας αλλού και είναι πολύ άστοχο αυτό που λες. Πολύ άστοχο. Άκου να σου πω κάτι. Δεν ακούγεται έτσι. Δηλαδή, στο μυαλό το δικό σου ακούγεται έτσι. Δεν ακούγεται γενικά. Έλανε τώρα. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός και πουλάγε και έπαιρνε 16 εκατομμύρια από τον Μιλιβό και εμείς, ξέρεις, θα έλεγα. Τώρα Μαρινάκη θέλω να πάει να παίξει με 10 εκατομμύρια.
Όχι, δεν πάει έτσι. Α, δεν πάει για σένα έτσι, για μένα έτσι πάει. Δεν, όχι. Πρέπει να έχεις ένα πλάνο. Καλά. Πούλησες τώρα, σου βγήκε τα 16, αλλά φτιάχνεις ένα πλάνο. Τι θα πάει να πάρεις γουρούνι στο σακί, ό,τι κυκλοφορεί. Εσύ ξέρεις πολλούς παίχτες που το Γενάρη είναι ελεύθεροι. Εγώ δεν ξέρω πολλούς. Όχι, το καλοκαίρι είναι ελεύθεροι. Μπράβο. Και το καλοκαίρι τι έφερε. Κάτι να σου πω. Το τι έφερε και τι δεν έφερε. Το είδαμε. Το είδαμε. Το είδαμε. Μπράβο. Δεν έχει πορεία, το είδαμε. Τώρα που πήρε τα λεφτά αυτά και άλλα, όχι μόνο αυτά, γιατί έδωσε και τον Αμπταουί που θα πάρει άλλα 7 εκατομμύρια. Αμπράβο. Λοιπόν, θα δούμε το καλοκαίρι. Θα δούμε το καλοκαίρι και με ποιον προπονητή, και αν είναι ο ίδιος ο προπονητής και ξέρω εγώ τι, θα δούμε τι θα κάνει ο άνθρωπος. Εκεί κρίνεις ένα πρόεδρο. Μα μέχρι τώρα στη θητεία του, μισό λεπτό, μέχρι τώρα στη θητεία του. Είναι αυτή η θητεία του μέχρι τώρα δηλαδή. Από πρωταθλήματα όχι. Αυτό σου λέω. Μα τι ναι, αλλά μέχρι τώρα στη θητεία του, τι κάνει. Ναι. Βουτάει δανεικούς, βουτάει τσαμπαπαίκτες, βγαίνουν δύο από αυτούς. Τους πουλάει αμέσως, τους μοσχοπουλάει. Έχει την ικανότητα αυτή την εμπορική να τους μοσχοπουλήσει. Αυτό είναι μεγάλο. Οικονομάει και τα λεφτά δεν τα ξοδεύει για τον Ολυμπιακό μετά. Όχι, έχει ξοδέψει λεφτά. Τι άμα δεν ξοδέψει, μωρέ. Μόνο τον Ιγκέα έχει αγοράσει. Ποιον άλλον έχει αγοράσει. Καταρχάς, το μπάτζετ μια τέτοια ομάδα δεν είναι τώρα μόνο η μεταγραφή που λες. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλά. Εδώ οι άλλοι αποχωρούν από πρωταθλήματα Β και Γ Εθνικής, γιατί δεν έχουν 5 χιλιάρικα να πληρώσουν το αεροπλάνο. Λοιπόν. Και εσύ μου λες τώρα ότι ένα μπάτζετ, βλέπεις πως κατάτησε ο Παναθηναϊκός, βλέπεις πως έχει κατάτησει η ΑΕΚ. Λοιπόν, και εσύ μου λες τώρα ότι μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, που συνεχώς πρέπει να είναι να πούμε στις επάλξεις, δεν έχει μπάτζετ. Πόσο είναι το μπάτζετ του Ολυμπιακού, εγώ βλέπω ότι στις επάλξεις είναι μόνο στην Ελλάδα. Από το πρώτο ζητούμενο πάντα σε κάθε χώρα. Αν σε ικανοποιεί εσένα αυτό μόνο. Εντάξει. Δεν με ικανοποιεί. Θέλω και το παραπάνω. Ναι, αλλά για το παραπάνω δεν λες τίποτα. Βάζεις φερμουάρ. Ρε φίλε, τι να πω άμα δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Καλά. Με την ομάδα που έχω τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Άμα μου φτιάξει την ομάδα το καλοκαίρι. Δηλαδή, αλλά όχι να λέω ότι τσίπησε τα 16 και τα βάλει στο παντελόνι. Κάτσε μισό λεπτό. Από ένα Ολυμπιακό. Από ένα Ολυμπιακό για να κλείσουμε εδώ γιατί έχουμε τραβήξει πολύ. Έλα, ναι. Μου λέει ο Κώστας από τα Ελίσια μου γράφει. Γιώργο, πες στο φίλο που μιλάει τώρα, ο Στολτίδης, πώς Μιλιβόγεβιτς ήθελε στην καθησιά του. Ο Στολτίδης, εντάξει, τότε να πούμε και πώς ήθελε ο Ζελίας και ούτω καθεξής, πώς ήθελε... Τα περνάμε ντούκου, μωρέ. Πώς Στολτίδης ήθελε ο Καρεπέ, άντε τα λέμε, έλα. Για καλά, για καλά. Φίλε μου, πολύ γρήγορα να περνάμε να βγάλουμε και το επόμενο, έλα. Έλα Γιώργο, εγώ μιλάω. Εσύ. Ο Κώστας από τον Κορυδαλό είναι, Γιώργο. Γεια σου, Κωστή. Ταράχτηκα και εγώ και στεναχωρέθηκα για τον Τασάρα. Ο Τασάρας είναι στον παράδεισο. Μη στεναχωριέσαι, έχεις και τη Σταυρούλα. Κάνε, να έχεις δυναμή, να είσαι και σιδερένιος που γίνε πέπας που έκανες και εγώ έχω προσάτη. Και κλείνω με τη φράση ένας Γιώργος Γεωργίου δεν πετάει ποτέ λευκή πετσέτα. Έτσι χαρισματικέ. Ευχαριστώ πολύ, ε. Κατάλαβες, Κωστή, έτσι. Κατάλαβα, σας ευχαριστώ πολύ. Άντε Γιώργο. Για καλά. Άντε, δύναμη. Μια που πω φίλος Αγία Προστάτη, θα πω κάτι που μου είπε ο γιατρός που με χειρούργησε. Όπως η γυναίκα δεν θα γλιτώσει ποτέ το γυναικολόγο, έτσι και ο άνδρας δεν θα γλιτώσει ποτέ τον ουρολόγο. Ποτέ. Έλα φίλε. Ρε ουρολόγε. Καλώς τον. Αγάτα μωρή Γιωργάρα, αγάτα. Καλά κουράγια. Καλά ρε, μπήκατε μέσα στο νοσοκομείο μαζί με τον Μπρίτανη και κάνατε ένα νοσοκομείο μπουρδέλο ρε. Ευτυχώς που είναι η εκπομπή σου και γελάμε με τον Μπρίτανη. Κατάλαβες. Και ποτέ να μην σταματήσει να λειτουργεί η εκπομπή σου για τα επόμενα 20 χρόνια σου δίνω ένα μίνι καβάτσο. Κατάλαβες. Μακάρι να βαστίξει. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλά κουράγια, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Μεγάλη νίκη του εαυτού σου οι αρνητικές απαντήσεις από το ογκολογικό. Ησύχησα. Ησύχασα, ηρέμησα. Αυτό είναι 10 χρόνια ζωή επιπλέον. Αυτή η απάντηση, οι απαντήσεις οι αρνητικές είναι 10 χρόνια. Στο λέω και στο υπογράφω από σήμερα εγώ. Ηρέμησα. Το 2017. Πάντως, επειδή είδες στο νοσοκομείο. Έχεις δει καλύτερο νοσοκομείο στην Αθήνα από αυτό? Όχι. Είναι πολύ προχώ, πολύ... Τι τρομερό νοσοκομείο είναι αυτό, ε? Αυτό είναι το Intercontinental, εκεί μέσα. Κατάλαβες. Και πιστεύω και εσύ το ξέρεις, εσύ το είπες, ότι οι γιατροί
Πυρηνοσοκόμες, προστα... όλα είναι ρολόι, κατάλαβες. Πάνε, πάνε, είναι καταπληκτική δουλειά γίνεται εκεί. Και είναι δημόσιο, έτσι, πρόσεχε. Ναι, είναι ιδιωτικό. Είναι δημόσιο, αυτό ήταν κάποτε ιδιωτικό. Ήτανε κάποτε ιδιωτικό πανάκριβο. Αυτό έπεσε το 99 με το σεισμό, έπεσε με το 99 με το σεισμό και το ξαναχτίσαν το 2004. Είναι καινούριο, έτσι. Ναι, είναι ολοκλή. Αλλά είναι πολυτελεία, μιλάμε. Είναι, είναι. Δηλαδή, όποιος, άμα ακούνε εφημερία Αγίους Αναργύρους. Ναι, τον μπορεί εκεί κατευθείαν. Τη Νέα Κηφισιά με χίλια. Κατευθείαν εκεί. Τι να φυλάξει για όλο τον κόσμο που ακούει, ποτέ να μην χρειαστεί εφημερία από το πιο απλό πράγμα. Λοιπόν, έκανα τη βλακία εγώ τις προάλλες, είχα μια γαζεντερίτιδα. Και εφημερεύει η Άγια Νάργη και το ξέρω λοιπόν, αφού ξέρω, ψήλε και πήγα στο Αττικό ρε, εδώ στο Χαϊδάρι. Ναι. Και στις 7 ώρες αναμονή σηκώθηκα και έφυγα. 7 ώρες αναμονή. Να πάω. Γεια χαρά. Και μου γράφει κάποιος, ρε Γιώργιου Κόρο, ήταν ο Μιλιβόγεβης 16 εκατομμύρια να μην τα πάρει και να πάει στην Κρυσταλ Πάλας. Σιγά ρε, μην πήρε ο Μιλιβόγεβης 16 εκατομμύρια. Ο Μαρινάκης θα πήρε αυτά. Ποιος Μιλιβόγεβης, πλάκα κάνουμε τώρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργη. Ωπ, καλησπέρα. Σιδερένιος. Σε ευχαριστώ πολύ ρε. Και να σε καλά να θυμάσαι τον Τασούλη μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν Γιώργη, καλησπέρα και στο Πιλ, στον Αλτζαζίρα, στον Θοδωρή, στον κύριο καθηγητή, σε όλη την παλιοπαρέα εκεί. Και σε όλους τους φίλους που ακούν την εκπομπή μας. Έχω να πω το εξής Γιώργα ρε. Για να δεις ότι ο Ολυμπιακός γενικότερα ήλεγχε και κατά κάποιο τρόπο ελέγχει παλαιότερα την ΕΠΟ ή το σύνδεσμο ποδοσφαιριστών, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το παλικάρι έκανε μεταγραφή στο πρωτάθλημα Αγγλίας 16 εκατομμυρίων ευρώ για την ομάδα βέβαια όπως είπες και δεν ήταν αυτός ο καλύτερος ξένος στην περσινή σεζόν γιατί και φέτος έως τώρα μακράν ο καλύτερος του πρωταθλήματος έτσι ή ο καλύτερος με στην καλύτερη δεκάδα εν πάση περιπτώσει του περσινού πρωταθλήματος γιατί από πέρυσι κάνει πολύ πολύ καλή. Ναι και όμως, και όμως ο Ψαπ έβγαλε μέσα στην δεκάδα για αμυντικό χαφ το Ζέκα. Το Ζέκα, αν είναι δυνατόν. Και κατάλαβες τι θέλω να πω, Γιώργο. Επειδή ο Ολυμπιακός τα ελέγχει όλα, όμως οι απαντήσεις, Γιώργο μου, δίνονται στην ουσία. Συγγνώμη που σε διακόψα, τσάκοψα. Δίνονται στους Θωμαίδηδες, στους Ασβεστάδες και στα Παπαγαλάκια όλα. Μέσω αυτών, να, δεν πηζήτησε καμιά ομάδα το Ζέκα. Ή δεν πήρε καμιά ομάδα και πολεμάνε μας τον κάνουν και μην τον χάσουμε μη χάσει στη Βενετία Βελόνι για την εθνική. Εγώ άλλο έχω να πω, άκουσε με, άλλο έχω να πω. Ναι. Σίγουρα από τα αμυντικά χαφ που έχει ο Ολυμπιακός ο Μιλιβόγεβης ξεχωρίζει. Φεύγει. Και με τι μένει ο Ολυμπιακός από αμυντικά χαφ. Μισό λεπτό. Με τον Καμπιάσο που δεν μπορεί να αντέξει. Ναι. Πια. Και με ένα Ρωμάο και με τον Μπουχαλάκι. Μισό λεπτό. Ή Μάρτον. Όχι, η Μάρτον θα πω εγώ. Ο Ρωμαό Γιώργη μου είναι τουλάχιστον 5 χρόνια στο πρωτάθλημα Γαλλίας αναντικατάστατος. Ναι, και τι σου έχει δείξει μέχρι τώρα εδώ. Κάτσε να τον δούμε. Το είδαμε εσύ τι αμάς που έπαιξε. Γιώργη, το Ρωμαό όταν τον επήραμε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον επήραμε. Α, για να παίξει τι αμάς. Για να παίξει, όχι, για να παίξει στη θέση του Μιλιβόγεβιτς. Όμως, δεν ξέρουμε φυσικά αν θα βγει, αλλά αν δεις. Για χτύπα να δεις τι συμμετοχές έχει το παλικάρι στο πρωτάθλημα. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά. Όχι Μολδαβίας. Τα έχουμε πει αυτά. Όμως από την ημέρα που έρχεται στο Ολυμπιακό δεν είχε δείξει τίποτα απολύτως. Δεν έπαιξε καλός ή κακός. Κάτσε να δούμε. Μην βιάζεσαι. Εγώ θέλω να πω Γιώργο μου το εξής. Ότι ο Μιλιβόγεβιτς είναι μακράν έτοιμο το καλύτερο αμυντικό χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα την τελευταία τριετία. Με όχι. Διαφορά από το δεύτερο. Πολύ καλύτερο από τον Μιλιβόγεβιτς. Και μεγαλύτερο ταλέντο είναι ο Σιώπης. Μην ψάχνεις να βρεις. Ναι, όμως άλλο ένα. Τον έχει δει το Σιώπη. Τον έχω δει. Άλλο όμως Πανιόνιος, κάτσα, ας πω. Άλλο, ναι, εντάξει, κι άλλο Ρεάλ κι άλλο Χάρτς. Μα αυτό λέω. Μα δεν τον είδαμε στον Ολυμπιακό το Σιώπη. Κάτσα να τον δούμε. Όμως δεν αποφεύγεις να συμφωνήσεις που πρέπει να συμφωνήσεις ότι με διαφορά ο Μιλιβόγεβιτς τα τρία τελευταία χρόνια είναι μακράν. Το καλύτερο αμυντικό χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και όπως είδες, ο άνθρωπος έκανε μεταγραφή
Και δεν τον έβγαλε, δεν τον είχαν στην 11, είχαν τον 10. Ρε το 10, ρε. Τώρα εδώ θα πω εγώ ρε εσύ ή Μαρτώ. Μα δεν είναι μόνο το θέμα του 10. Έχουν βάλει δεξί μπακ τον Γκάλο. Ναι, τον Γκάλο. Έχουν βάλει τον Τζαβέλα στόπερ. Εντάξει, τρώγεται ο Τζαβέλα. Τον Μπακασέτα. Άσε με τώρα. Ρε εσύ Γιώργο μου, εντάξει, είναι και παιχνίδια το μάνατζερ μέσα και τέτοια. Κάποια να κάνουμε και λίγο όπιστε που λένε. Αλλά τον 10. Ποιο 10. Και να πω και ένα άλλο ρε εσύ Γιώργο. Να πω και ένα άλλο. Για τον ποδοσφαιριστή Μπέρκ που κατά καιρού. Μας έχουν ζαλίσει μερικοί. Πού είναι ο Μπέρκ, δεν μπορεί να κερδίσει τη Βέρεια και τα πράσινα πουλιά, ρε ο Μπέρκ. Πού το σκαλά στα ευρωπαϊκά μάτς δεν μπορεί να ξεσκαρδάρει ένα παιχνίδι να το καθαρίσει μόνος του. Μα ούτε τη Λιβάδια να μπορεί να κερδίσει, ρε Γιώργο. Κοίταξε, είναι 3 χρόνια στην Ελλάδα και έχει βάλει 79 γκολ. Καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός. Κι εγώ, αν έπαιζα Γιώργο, άστα και εσύ, 200. Ναι, με το νου. 200 θα είναι. Με το νου θα πάει 820. 79 γκολ δεν είναι λίγα. Όταν παίζει όλη η ομάδα για σένα, Γιώργο και σε. Ποια ομάδα, με ποια χαφ παίζει μόνο, με ποια χαφ παίζει ο άλλος. Γιώργο, άκουσε να δεις. Όταν όλη η ομάδα ταΐζει έναν, δύο φάσεις κάνει, αυτός θα τις πάρει. Η ομάδα πέντε κάνει, πάλι θα τις πάρει. Ενώ στον Ολυμπιακό θα πάρει δύο Φουρτούνης, δύο Ιντέγκε, δύο Καρτόσο, δύο. Κατάλαβες και στις δύο που θα πάρει ο Ιντέγκε πρέπει να κάνει τον γκολ. Δεν το έκανε καληνύχτα. Έγινε δε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, τελειώνοντας αυτό να πω μόνο, κοίτα, από Ζαρντίμ έως και Σίλβα έως και Βαλβέρδε. Τρώνε τις απαντήσεις τους οι προπαγανδιστές. Γεια σου Γιώργο. Γεια καλά. Και ο Τζον μου γράφει, φυσικά ο Γιώργο λέει, μην πει ο Μαρινάκης 16 εκατομμύρια ευρώ για το Μιλιβόγεβιτς. Για να καλύψουν τα μαύρα είναι αυτά τα λεφτά. Έτσι τα γράφουν Γιώργο μου. Φίλε μου, το θέμα δεν είναι αν τα γράφουν εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Τα γράφουν οι αγγλικές εφημερίδες. Εδώ είναι το θέμα όλο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο Οικονομάκο. Γεια σου, κύριε Οικονομάκο. Τι γίνεται, εσύ. Κοίταξε να δεις, χάσαμε 72-59 από τον Παναθηναϊκό και ήθελα να ξέρω αν δεν τρέπονται λιγάκι οι παίκτες του Ολυμπιακού μπροστά στον κόσμο που παίζουν. Γιατί? Διότι θα έπρεπε να ντρέπονται λιγάκι. Γιατί, επειδή χάσανε? Βέβαια. Κάτσε, από ποιον έχασες να πούμε, από την Πέρα Κλουμπ? Έπεσε. Από τον Παναθηναϊκό. Έπεσε. Ο πρόεδρος της ομάδας που αγαπάω. Αχ, ρε μου, έχει τι τέλα. Η ομάδα που αγαπάω έχει βάλει γιατί σήμερα, θέλω μου να μου το βεβαιώσεις και εσύ, έγινε άλλη μια μεταγραφή, ένας... Ο Παρέδερ. Όχι, μεταγραφή του δανεικού του Ολυμπιακού που πουλήθηκε. Ο Καραμάνος. Ναι. Αυτό. Ο Καραμάνος. Αυτό θα να πω. Τελικά ο Μαρινάκης είναι πιο μάγκας και από τη Μυραράκια. Πουλάει τα πατάτα, τα πουλάει για ισπανικά χαλιά. Ο Καραμάνος πήγε στη Φούλα. Ναι, αλλά με λεφτά. Ήταν δανεικός κάπου και πήγε με λεφτά. Πριν πω το επόμενο. Μα όλο το ενδιαφέρον του Μαρινάκη τα λεφτά. Το ξέρω. Εγώ τώρα που είμαι Ολυμπιακός, χαίρομαι που δικοί μου παίκτες παίζουν δεξιά-αριστερά. Χαίρομαι που όλοι μου οι προπονητές, εκτός από τον Μίτσελ, είναι πριμέρα διβιστιών, είναι Γαλλία, είναι Αγγλία. Αυτό Γιώργο μου ξέρει ότι μετράει. Εγώ έτσι είμαι ιδεολόγος. Δεν είσαι ιδεολόγος, είσαι άρρωστος. Πολύ άρρωστος ιδεολόγος. Και όταν θα κλείσω με ένα μήνυμα στο φίλο τον Μπρίτανη, θα καταλάβεις πόσο άρρωστος είμαι. Από σένα θέλω μια χάρη. Λέγε. Να βρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με την ησυχία σου, ρεπορτάζ, πόσους παίκτες έχει δανείσει ο Ολυμπιακός τώρα που μιλάμε, εκτός Ελλάδος και πόσους εντός. Για θέτος μιλάς. Ναι, όχι, στο σύνολο πώς είναι. Πού να τις βρεις, πάρα πολύ μου. Αν μπορείς. Πάρα πολύ, δεν χρειάζεται. Μπράβο. Τώρα θέλω στο φίλο μου τον Μπρίτανη. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε όλους ότι εμένα μου λείψε η παρέα πάρα πολύ. Σε όλους χαιρετάω και κάτι στο φίλο τον Μπρίτανη. Φίλε Μπρίτανη, εγώ προσωπικά όταν μιλάω με αντιολυμπιακούς ή μιλάω σε δημόσια, όπως είναι τώρα με τον Γιώργο, μας ακούνε όλοι κι άλλοι. Και όταν μιλάω και σε Σιριζέους και ανελίστες, όλους μαζί τους έχω ένα αυτούς,
του στρολάρω, φίλε Πριτάνη. Μην κάθεσαι τώρα να αποδείξεις τι παιχταράς είναι ο Μιλιβόγεβιτς. Άστο. Μόνο με τρολάρισμα. Μόνο τρολ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έλα. Έλα, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Συλληπιτήρια για τον Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι να είσαι και σιδερένιος στο θέμα της υγείας σου. Μπάπησε το καμαντερό. Το κατάλαβα. Το Γιώργο, για τα ποδοσφαιρικά, θέλω να σου πω για την ομάδα μου για τον Μπασγέννα. Έχουμε τον πιο κολόφαρδο πρόεδρο στην Αλφα Εθνική, γιατί τον έχει σώσει ένας άνθρωπος που λέγεται Γιάννης Πετράκης. Όχι, κάνει λάθος. Πες μου. Τον έχει σώσει ο βοηθός του Πετράκη. Συμφωνώ και σε αυτό. Ο Γιώργος Γεγουλόπουλος. Καταπληκτικός. Εγώ, εάν ήταν του χαρακτήρα μου και της μάρκας μου, θα πήγαινα στο Βενέτη και θα του έλεγα πάρε τον Γεγουλόπουλο στον Απόλλωνα προπονητή. Αλλά επειδή εγώ δεν κάνω τέτοιες δουλειές, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Είναι καταπληκτικό παιδί και φοβερό μάτι, φοβερός προπονητής. Συμφωνώ και αυτό σε αυτό που λες. Ξέρω ότι το παρασκήνει, αλλά θα σου πω τα εξής. Αυτό που σου είπε ο προηγούμενος φίλος για τα γήπεδα, πάρε παράδειγμα τώρα το δικό μας. Εμείς εκεί πάνω, μόνο αν βάλουμε συνθετικό τερέν, θα λυθεί το πρόβλημα. Ξέρεις, λόγω καιρικών συνθηκών δεν λύνεται το πρόβλημα. Και έχουμε το εξής φαινόμενο. Αντί να διαμαρτύρεται το δικό μας ο πρόεδρος κάθε Κυριακή που παίζουν αυτά τα παιδιά εκεί μέσα με κίνδυνο να σκοτωθεί κάποιος, έρχεται και βγάζει ανακοίνωση πως παίζει εκεί πάνω. Δηλαδή, πόσο αφιλότιμος έρχεσαι στο βάσιλ. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Δηλαδή, θα σε κάνουν ρόμπα όλοι αυτοί που έρχονται κάθε Κυριακή εκεί πάνω. Πρέπει να τα λένε δηλαδή οι αντίπαλοι. Ο αντίπαλος έρχεται και παίζει μια φορά το χρόνο. Εσύ είναι που παίζεις 15 παιχνίδια εκεί, δεν έπρεπε να φωνάζεις. Εσύ τι έχεις να πεις, Γιώργο. Εγώ ξέρω να πω ότι ο Χρυστοβασίλης έχει ένα πατό σαν βουλγάρικο θυμιατό. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο. Μιλάμε σαν βουλγάρικο θυμιατό, σου λέω. Γιώργο, αυτό που τον είχε σώσει πρώτα ήταν ο Αναστασιάδης. Θυμάστε, θα πέφτονται με τον Τεμόρ. Το σώσε ο Αναστασιάδης. Έρχεται ο Χρυστόπουλος. Αυτός τον έσωσε. Ναι, ναι, τον έσωσε ο Χρυστόπουλος. Έρχεται μετά ο Παντελίδης με τον Τσιόλι, κοντεύει να πεθάνει στο Βασίλη και τον σώνει ο Πετράκη στο Γίγαντα. Και ο Γιώργουλόπουλος που λες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαντάζομαι τον Μπασγέννα να έχει έναν επιτελικό μέσο. Εγώ δεν σου λέω δύο. Έναν. Με αυτού του παίκτε που έχει στην επίθεση. Για πλάκα δεύτερο. Το ξέρει ότι ο Χρυστοβασίλης έχει και ομάδες στην Αθήνα. Το ξέρει ότι. Έχει είναι... κάπου στα σούρμενα εκεί κάτω. Κάτω, αυτό δεν θα σου πω. Τα σούρμενα είναι κάτω. Ναι, 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 το ξέρω. Κοίταξε, Γιώργο, αυτό ο άνθρωπο είναι ο μεγάλο τυπούνη σαν εθνική. Με δίδυ πρόεδρο δεν πάει το ποδοσφαίρο μπροστά. Είναι κρίμα για τον Μπασγέννα με τέτοια ιστορία, με τέτοιο κόσμο να έχει μια ζωή τέτοιου πρόεδρου. Δηλαδή να μαθεί από το Θεό. Όσον αφορά και το πρωτάθλημα το υπόλοιπο, τι να σχολιάσει τώρα, εντάξει. Δεν είναι να σχολιάσει αυτό το πρωτάθλημα, είναι τη πλάκα τελείω. Ευχαριστώ πολύ, ρε. Να σε καλά. Για χαρά. Πάμε γρήγορα στον επόμενο, έλα, φίλο μου. Έλα, Γιώργο. Καλώ ήρθατε. Τι κάνουμε. Καλά. Λοιπόν, σ' άκουγα και μίλαγε προηγουμένω με ένα φίλο που φοβάται από του 100 βαθμού που σκάσει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή. Εδώ θα ακούσουμε να πούμε, θα τρελαθούμε τελείως για άμα τα βάσανα. Δεν ξέρουμε και τι βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει. Να σου πω κάτι. Εάν οι άλλες ομάδες ήταν ισχυρές, ναι, είχαν προσωπικότητα και έκαναν κινήσεις για να πάνε μπροστά, ναι, να έλεγες δεν μπας και το χάσει. Όταν βλέπεις ότι μόνο ο ΠΑΟ κάνει μια προσπάθεια, καμιά άλλη ομάδα. Έτσι. Άντε και η ΑΕΚ, η οποία όμως τώρα κάνει κάποια προσπάθεια. Πήρε το Βινίσιους, πήρε τον Αραούχο. Ναι, εγώ με την Κέρκυρα προχθές και δεν μπορεί και να πάρει τα πόδια. Παναθηναϊκός, άστον, Παναθηναϊκός, είπαμε, Παναθηναϊκός, δεν έχει γιατριά όπως είναι τώρα. Μα τώρα σε βαρολογούμε τώρα. Έχεις αλλάξει, έτσι φωτός μπροστά είσαι. Ακόμα και με αυτή την ομάδα που έχεις τώρα. Έτσι φωτός είσαι μπροστά. Έτσι φωτός. Είσαι μέσα στο κόλπο των μανατζαρέων, είσαι μέσα στο πανευρωπαϊκό γκρουπ. Μαζί με τις μεγάλες ομάδες που αλλάζει παίχτες, πουλάει παίχτες, παίρνει προπονητές. Μιλάμε, έχει αλλάξει κατηγορία, έχει αλλάξει επίπεδο. Και κάθεται ο άλλο τώρα και μου λέει: φοβάμαι, μήπω χάσει το πρωτάθλημα. Χάστε! Εγώ ειλικρινά μιλάω. Χάστε! Και τι έγινε εδώ. Δηλαδή, σοβαρολογεί. Ποιο θα το πάρει, να πιάσει λαχώματα. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σε πήρα τώρα για κάτι άλλο, γιατί μίλαγε προηγουμένω. Και λε μια κουβέντα που την έχει ξαναμπείτε στο παρελθόν. Για αυτή να ξέρει, δεν σε χαρακτηρίζει μόνο αθλητικά. Σε το καταλαβαίνει, για να σου τελειώσω. Αν δεν φτιαχτούν τα γήπεδα, δηλαδή να γίνουν. Γήπεδα πολυτελείας, πώς πολύ. Να σταματήσουν κάποιες ασκήμες που γίνονται από κάμια 500 καράδες. Για να σταματήσουν 100%. Έχει μεγάλη διαφορά. Εμείς οι λαϊκοί άνθρωποι. Εμείς οι δύο είμαστε λαϊκοί άνθρωποι. Να πάμε στην Αυστρία, στην Όπερα. Στην Αυστρία. Γιατί έτυχε να πάμε, δεν ξέρω. Τέλειο, η συμπεριφορά μας θα είναι. Και άλλα, μα θα πάμε
στο μπατάζι και θα φωνάζει όλα τα μωρά στην πίστα. Έχει διαφορά μεγάλη όπως θα το κάνω. Δηλαδή φτιάχνει ο κόσμος. Αρκεί να φτιάξουν να ξεκινήσουν από τις εγκαταστάσεις. Για καλά, δεν θα πω να στον επόμενο. Για καλά. Έλα, φίλε. Γεωργή. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άκουγα το προηγουμένο στο τον κύριο Οικονομάκο και λέει για, για το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Κοίταξε, Αγγελόπουλε, είναι ωραίοι, εντάξει, αγαπάνε τον Ολυμπιακό, αλλά κάνανε ένα λάθος που δεν ενδυνάμωσαν την ομάδα. Τα λέγαμε όλοι, ότι αυτός ο Μαραθώνιος δεν μπορεί τώρα με το Σπανούλι 35 χρονών, με το τραυματία τον άλλον, το Σέντερ. Όλοι λέγανε ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 2 πενταδάτους παίχτες. Δεν πήρε. Εντάξει, αυτοί βάζουν τα λεφτά, αλλά μην περιμένει. Αφού θέλουν να πάρουν, να προχωρήσουν Champions League, να πάρουν πρωταθλήματα, κάναν οικονομία. Δεν δώσανε λεφτά. Οπότε όλα αυτά τώρα που ο Ολυμπιακός τα βρήκε μπροστά του, εμείς τα λέγαμε από την αρχή του έτου. Δεν γίνεται. Με αυτή την ομάδα δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωρήσει. Εάν έρθουν και άλλοι τραυματισμοί με τον έναν το μαύρο αυτό το γκρεν που δεν προσφέρει, αυτό παίρνει το εκατομμύριο και δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων. Μετά. Πάμε στο ποδόσφαιρο, Γιώργη. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτά για το μπάσκετ. Τώρα, είσαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα? Το μπάσκετ? Όχι. Στο ποδόσφαιρο. Κατά 90% εκεί πάει. Εσύ δηλαδή δεν συμφωνείς με αυτό? Κοίτα, και αν δεν συμφωνείς, ακούω επιχειρήματα. Ναι. Δεν πιστεύω με αυτά τα παιδάκια να πάνε να παίξει τούμπα και λεωφόρο. Και τι έγινε? Τι έγινε? Δηλαδή τι έγινε? Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Μετά τις τρεις σίτες, ξέρεις τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι? Ναι, και μετά και οι άλλοι θα κερδίζουν. Ναι, και οι άλλοι θα κερδίζουν συνέχεια. Οι άλλοι όχι, ο ΠΑΟΚ ναι, μπορεί. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚτσης. Αλλά με τον Τρελομπέρτο που μπλέξαμε, έχει σπάσει το τζαμπουκά. Όχι, έχει σπάσει, το παιδάκι του Φορτούνης είναι low profile και δεν είναι τζαμπουκάς. Τον έχει βγάλει κανένα 2-3 φορές. Έχει χάσει πλέον την ψυχραιμία του. Δεν πέσει. Το Τζόρι τον έχει πετάξει έξω και τώρα πάει να τα βάλει με τον Καρύ. Ρωτάς όλους τους Ολυμπιακούς εάν θέλουν να βλέπουν τον Καρύ μέσα ή όχι. Εγώ σου λέω το 80% δεν είναι τον Καρύ. Και αφήνει τώρα τον Τελομπέρτο και κάνει τα ρηφάρτ. Το Μαρί θέλει να πεις. Τον Καρύ, το Ασναριφάρτ. Α, μάλιστα, ναι, ναι, εγώ έκανα λάθος, ναι, σωστά. Α, τον Καρύ. Ακού να σου πω κάτι. Εμένα η λογική, ξέρεις τι μου λέει. Για να μην το βάζει μέσα, ναι, σημαίνει ότι δεν τον ικανοποιείς προπονήσεις. Όχι, όχι. Για μένα αυτό δεν είναι μαλάκας ο Μπέντο να του βγάζει τα μάτια ώρες προπονήσεις και να τρελός, τον έχει. Είναι τρελός, είναι τρελός, Γιώργο. Δεν υπάρχει τρέλα εκεί, υπάρχει συμφέρον. Άκου που σου λέω εγώ. Εκτός, εάν του έχει πει η διοίκηση, βάλε το. Το παλτό τον Καρντόζο, μπας και τον δει κανένας, ναι, και τον πουλήσουμε. Ναι. Εντάξει, παίζει και αυτό. Μόνο έτσι, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Μιλάμε για ένα παλτό, μας έχει σπάσει τα δέμβρα. Και δεν βάζει το παιδάκι τώρα μέσα. Τώρα τελείωσε. Σήμερα τελειώνει η περίοδος. Λοιπόν, δεν θέλουμε να βλέπουμε τον Καρντόζο μέσα εμείς. Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι το 90%. Τα παιδάκια, πάρε στα παιδάκια τώρα. Άξια, πολύ καλά. Μπορούν να πάνε τα παιδάκια αυτά να πάθουν σοκ στην τούμπα μέσα. Άκουσε, αυτά παιδάκια, ναι, για να σωματωθούν στην ενδεκάδα και να αναδειχθούν, πρέπει η ενδεκάδα να έχει ένα σταθερό καλό κορμό. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Δεν μπορούν αυτά παιδάκια να φτιάξουν μόνοι τους καινούριο κορμό. Μα αυτό λέμε, ρε Γιώργη. Δηλαδή κάποτε η ΑΕΚ, όταν είχε τους μεγάλους παίκτες, χώραγε να μπει μέσα και να σκοπιτσεί. Σωστό. Καταλάβες. Και να σχαντζεί. Σωστό. Γιατί είχε ένα κορμό θαυμάσιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρέπει να κάνει κορμό για να μπει μέσα ο μαθητής. Δεν έχει κορμό. Να μπει... Με τον Ελεονούση, ρε Γιώργη. Με τον Ελεονούση. Μα είπα προηγουμένως, έβγαινε ο Μιλιβόγεβιτς, ναι, που άσχετα με κάθε τι έχει μεγαλύτερη προσωπικότητα από τα άλλα αμυντικά χαφ. Όπως και να το κάνουν. Η προσωπικότητά του είναι πιο ισχυρή. Δεν μπορείς, κύριε, να έχεις αμυντικά χαφ τώρα ποιον, το Ρωμαό και το Μπουχαλάκι. Με τους Τούρκους θα φάμε 5 γκολ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Με τους Τούρκους.
Δεν υπάρχει περίπτωση στην Τουρκία με αυτή την ομάδα. Εδώ πέρα είναι η ανυπαρξία των άλλων και σώνεται ο Τρελομπέρτο. Ξέρεις τι θα γινόταν στο Καραϊσκάκι άμα ήταν 3-4 βαθμοί πίσω η δεύτερη ομάδα? Θα είχε φύγει. Εγώ δεν βλέπω να τελειώνει ο Μπέρτο. Εγώ δεν βλέπω, δεν τον βλέπω. Δεν αξίζει εσύ κάτω κάτω. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω να βλέπω ομαδάρα. Έγινε, ρε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Για καλά. Καλώς τον, ναι. Ναι. Γιώργο, μ' ακούς? Πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα, συλληπιτήρια. Ευχαριστώ. Δεύτερον, πολύ. Σιδερένιος. Τρίτον, αυτό που σου είπα, με ξόρκησε η γυναίκα μου να τα μεταφέρω και εκ μέρους της. Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά σε ξέρει από τα mass media. Ναι. Πάμε παρακάτω. Σαν Ολυμπιακό, θέλω να σε ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σου. Τι θα παίξει ο Ολυμπιακός? Με τον Καβιάσο, με τον Ρωμαό, με τον Μπουχαλάκη? Ναι, εσένα εγώ... σε ικανοποιεί αυτό? Δεν έχω πρόσωπο, Γιώργο μου. Εγώ σαν Ολυμπιακός χάρηκα που έφυγε να παίξει από εδώ πέρα με αυτό το ποστόν. Επίσης χάρηκα... Το οποίο το βάλεις στην τσέπη σου. Όχι, ναι. Γι' αυτό χάρηκες. Δεν το βάλα εγώ στην τσέπη μου. Το βάλω... Ο δεκατισμένος, χωρίς κάποιους βασικούς παίκτες, έχασες. Και πάλι καλά που κάνεις και τη διαφορά που έχεις πάει στο πρώτο παιχνίδι. Εκεί είναι ο Παναθηναϊκός, αμυντικά ποσότητα. Δεν ξέρω, έχεις αρχίσει και παναθηναϊκίζεις. Καθόλου δεν παναθηναϊκίζω. Αλλά έχασε, λοιπόν τι να κάνουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομαδίτσα της πλάκας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δικό νομάκο. Ναι, αλλά στο Europa προηγούμαστε. Ναι, βέβαια. Μα χθες έπαιζες χωρίς βασικούς παίκτες. Είχε και τη μεγάλη διαφορά των 25 πόντων από τον πρώτο αγώνα, κάπου πέταξε λευκή πετσέτα. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Τα λόγια είναι περιττά. Τα λόγια είναι περιττά. Γεια σου κύριε Οικονομάκου, σε ευχαριστώ. Γεια. Πάμε στον επόμενο, έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Να είστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ζήσετε, να το θυμόσαστε. Τι θέλω να πω τώρα το εξής, γιατί κάτι που δεν το έχουμε δείξει. Ποιο είναι το χάρι του ελληνικού ποδοσφαίρου? Ένας παίχτης. Ένα χάλι είναι μόνο. Το μεγάλο το χάλι, λέω τώρα, γιατί πολύ μεγάλο το χάλι. Ένας παίχτης, τον οποίο είναι Ολυμπιακός, με κρύου ελληνικούς. Και αυτή τη στιγμή, τον πήρε μια αγγλέζικη ομάδα, τρίτη σχολάφη, τρίτη τη τάξη, από μια πρωτοκλασσάτη ομάδα όπως είναι Ολυμπιακός στην Ελλάδα, όπως θα το κάνουμε πρωτοκλασσάτος Ολυμπιακός. Βέβαια. Και η Crystal Palace είναι βούγαμα. Και το πήρε 16 εκατομμύρια. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε εμείς? Προσπαθούν εδώ πέρα πολύ περισσότερο ο Αλαφούζης και ο Σανίδης να κάνουν τη δουλειά του με μεταγραφές οι οποίες κάνουν 700.000, 800, 1 εκατομμύριο. Τουρνάμε αυτό που λέω. Έτσι είναι, αλλά εκεί τα λεφτά είναι πολλά. Το καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά κοιτά να σου κάτι, δεν είναι το πολλά. Δεν είναι το διπλάσιο, το διπλάσιο, το τριπλάσιο. Εγώ λέω τώρα αυτή τη στιγμή ο Μίλη Βόγγι, είμαι ένα καλό παιχνίδι. Μέχρι εκεί πέρα. Καλό, μέχρι εκεί. Δηλαδή ένα στην εποχή του. Γιατί στη θέση αυτή έπεσε ο Σαμπανάδο και ο Κοσδάη. Με καριέρα στην Ελλάδα. Πόσο θα κάνανε τώρα, 200 εκατομμύρια. Ελάτε. Πόσο θα κάνανε. Και εδώ το Σαμπανάτοβιτς που έφυγε με την Άγη, πήγε και στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων όπως πήγε, δεν έχει σημασία, πήγε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ρέσι, ρέσι, εδώ, εδώ... Και μαγιά του Μαρινάκη. Οπωσδήποτε, αυτό είναι... Μαγιά του και μεγάλη μαγιά. Τεράστια. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Μα ναι, αυτό λέω ακριβώς, εγώ με αριζείς, το ξέρεις, αλλά εντάξει, τη μαγιά θα την πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν μπορεί και που λέει αυτός πέντε 16 εκατομμύρια, σε αυτές τις ομάδες και η Crystal Palace, αυτές τις ομάδες δηλαδή, από εκεί και πέρα πάω στο Παφραγικό. Ρε εσύ, μισό λεπτό. Εδώ έβγαλαν εδώ πέρα να μπει την δεκάδα της χρονιάς. Και λέει, κορυφαίος θεματοφύλακας ο Ρομπέρτο. Που για μένα ο Ρομπέρτο δεν ήταν ο κορυφαίος πέρυσι. Δεν ήταν πέρυσι ο κορυφαίος, εν πάση περιπτώσει. Και πάμε παρακάτω. Δεξί μπακ λέει ο Χιμένεθ Γκάλο. Και συγγνώμη, δε, συγγνώμη. Ο πώς το λένε, ο Γκάλο της ΑΕΚ. Α, ναι, ναι. Φτάσαμε στο σημείο ο Γκάλο να μπει στην κορυφή αν δεν κάνω. Ο Γκάλο αυτό ακριβώς. Πάμε, αριστερό μπακ Μαζουακού. Σέντερ μπακ ο Μολέδο. Εκεί που έπεσε ο Χένριξεν,
πέσει ο Μολέδο. Μπράβο. Εκεί που έπεσε να πούμε ο Μέλμπερκ, πέσει ο Μολέδο. Έλληνα δεν υπάρχει μέσα. Ναι, είναι ο Τζαβέλα. Αν είναι δυναμό. Ναι. Είναι ο Σιώπη δικαίω στα χαφ. Ναι. Είναι ο Ζέκα. Είναι ο Φορτούνη, είναι ο Ροντρίγκε δικαίω και ο Μπακασέτα πίσω από τον Μπέργκ. Δηλαδή με συγχωρεί τώρα. Αυτά ονόματα σου λένε τίποτα σένα. Τι να πούνε, δεν θα μου σου πει λίγα χρόνια να πούμε τι ιερά τέρατα πήγαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε άλλες εποχές, και δεν μιλάω τώρα για το Λουμπίνα του. Εκείνη το η κατάντια. Εγώ μιλάω για τη δεκαετία του 80, κάποιες 90. Δεν θα περνάγανε ούτε από το Καραϊσκάκι απ' έξω, ούτε από τη Φιλαδέλφια, ούτε από το Λεωφόρο, ούτε από το. Δεν θα περνάγανε απ' έξω. Ούτε κατά διάνοια. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση. Και σου λέω, δεν σου λέω την εποχή που με σουρανούσαν στο Ρίδι, με τον Βοπάζο, με τον Βοπάζο. Πα πολύ πίσω. Δεν μιλάω για εκείνη. Πα πολύ πίσω. Μιλάω για τον Βούδα, μιλάω για μετέπειτα. Δεν θα μπορούσαν να περάσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί μου λε τώρα, μπα στην ΑΕΚ, μου λε ο Γκάλιο, και εγώ θα σου πω το Κασάπι. Λέμε τώρα. Ρε παιδί μου, εδώ μιλάμε πριν λίγα χρόνια. Μέσα μια κορυφαία δεκάδα. Θα ήταν, άκουσε με, θα ήταν ο Τζιοβάνι, θα ήταν ο Τζόρτζοβιτς, θα ήταν ο Ριβάλντο. Σαφώς. Θα ήταν ο Σαδεύσκι, θα ήταν ο Βαζέχα. Πού είναι αυτοί, ρε. Για περίμενε, ρε. Όταν σου είπα το 90, θα ήταν ο Πορπάστο, θα ήταν ο Σάβιτσε. Δεν είμαι Ολυμπιακός, θα αγγίσει με πρόσεχε. Ναι. Κατάλαβε για το σου λέω. Κατάλαβε για τη δεξιά που μιλάμε τώρα. Ναι, θα ήταν ο Κόσκι, θα ήταν ο Τέταρη. Εγώ θα ήμουν κόσμο και θα ήμουν τέταρτη. Τι να λέμε τώρα. Εδώ τώρα μου λες κάτι παίκτες, κάτι ψολοπαίκτες. Έτσι τώρα. Όπως το πες είναι, αλλά θα σου πω εγώ ένα κάτι το οποίο είναι, δηλαδή, σου είπα, αυτοί δεν θα περνάγαν, δηλαδή, ούτε να παίξω. Εγώ θα σου πω κάτι. Για να πάρει τη ΣΑΕΚ, μόνο πες για τον Γκάλιο. Θα σου πω ένα παίκτο που είχε βγάλει 50 γκολ. Το πέρασα από επιθετικό, βέβαια, από τον εθνικό και το γύρισα στα μπάκ. Τον Μπορμπόκι. Όχι. Δεν θα το θυμούνται πολύ, δεν θα το θυμούνται. Ο Μουσούρη. Αχα, μάλιστα. Από τον εθνικό τον είχε πέρα αυτό. Από τον εθνικό και το φέραμε στην ΑΕΚ. Το γυρίσαμε μπακ και έβγαλε μπακ. Έβγαλε στην καριέρα του. Πότε έβγαλε 50 γκολ. Σαν δεξί μπακ έβγαλε 50 γκολ. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε τώρα. Με αλλάξει κάτι άλλο. Άκουσε με, άκουσε με. Ναι, συμφωνώ και παυσάνω. Αλλά πρέπει όλοι μας να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι σήμερα η ιστορία του ποδοσφαίρου. Η ιστορία του ποδοσφαίρου ξεκινάει από αλλού. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μιλάω τώρα αιτίες. Αυτό είναι σήμερα το ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσγειωθούμε, να αποδεχθούμε την πραγματικότητα. Δεν κατάλαβες. Μπορούμε να το φτιάξουμε το ποδοσφαίρο. Εφόσον φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις. Είδα την περασμένη αγωνιστική μερικά παιχνίδια. Τα οποία για όνομα του Δήμου της Παναγίας. Η Μάρτον. Εκεί πέρα παίζανε πόλο. Παίζανε πόλο εκεί πέρα. Έγινε δε, σε ευχαριστώ πολύ.